Σύμφωνα με το πρόγραμμα, λοιπόν, έπρεπε να είναι ο Αντρέας εδώ. Δυστυχώς δεν μπόρεσε, θα είναι αύριο μαζί μας. Οπότε θα αναλάβω εγώ να συντονίσω το πρώτο διαδραστικό σεμινάριο. Πριν ξεκινήσω, θέλω και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον κύριο Χατζηχρήστου. Παρότι είμαι πολύ νεότερος από προλαλήσαντες, όπως από τον κύριο Μητρόπουλο, έχω και εγώ 10 χρόνια στο σχολείο, δεν έχω χάσει κανένα. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως και για μένα είναι μια πολύ μεγάλη χαρά και τιμή για αυτά τα 10 συναπτά έτη η παρουσία μου εδώ. Το θέμα είναι, το διδαστικό σεμιναρίο σήμερα είναι από τα αγαπημένα μου, γιατί είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τη σύσταση των λίθων. Και θα έχουμε έναν πολύ καλό συνάδελφο και γνώστη του αντικειμένου, τον κύριο Σφουγγαριστό, ο οποίος θα μας πει πώς εντοπίζουμε τη σύσταση των λίθων και τι μέτρα λαμβάνουμε. Ξέρετε, για όλους εμάς που ασχολούμαστε με τη λιθίαση, το να κάνουμε μια διαδερμική, μια ουρετεροσκόπηση είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Αλλά πάντα πίστευα και το πιστεύω ότι είναι πολύ χαζό, πολύ ανόητο εκ μέρους μας να ασχολούμαστε μόνο με αυτό. Γιατί ο λίθος είναι το τελικό προϊόν μιας διαδικασίας. Ο στόχος μας ουσιαστικά σαν γιατροί θα πρέπει να είναι να σταματήσουμε αυτή τη διαδικασία ή, εν πάση περιπτώσει, να τη διερευνήσουμε, να δούμε αυτό το τελικό προϊόν από τι αποτελείται και πώς δημιουργείται και πώς μπορεί να μην ξαναδημιουργηθεί. Λοιπόν, μερικές απαντήσεις πάνω σε αυτό το κομμάτι θα μας δώσει ο Σταύρος, ευχαριστός, τον οποίο με χαρά καλώ στο βήμα. Σταύρο. Καλησπέρα και από μένα, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί καθηγητές. Να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Χατζηχρήστου για την πρόσκληση και την τιμή και την ευκαιρία που μου έδωσε να μιλήσω για ένα πολύ σημαντικό θέμα. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Γιανακόπουλο για την ανάλυση των λίθων. Ένα σημαντικό θέμα και για την αντιμετώπιση αλλά και για τη θεραπεία του ασθενή με λιθίαση του ουροπητικού. Όλοι λίγο πολύ ξέρουμε ότι υπάρχουν πέτρες ασβεστίου, πέτρες ουρικού οξέως, πέτρες κυστίνης. Τα πράγματα βέβαια δεν είναι τόσο απλοϊκά. Υπάρχουν πάρα πολλές πέτρες. Αυτή είναι μια διαφάνεια από τα guidelines της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας. Υπάρχουν πάρα πολλές πέτρες, η καθεμία με δικά της χαρακτηριστικά, τα οποία είναι πολύ σημαντικά και για την αντιμετώπιση, αλλά και για την παρακολούθηση του ασθενούς. Σίγουρα όλοι θα έχουμε συζητήσει μεταξύ μας και θα έχουμε πει ότι αυτός ο ασθενής έχει μια πέτρα οξαλικού ασβεστίου. Τι οξαλικού ασβεστίου όμως. Πέτρα οξαλικού ασβεστίου το ανέφερα γιατί είναι το 80% των λίθων. Τι οξαλικού ασβεστίου. Είναι διειδρικό, για παράδειγμα, μια πέτρα η οποία είναι σχετικά μαλακή και εύκολα αντιμετωπίσιμη με διάφορες μεθόδους. Ή είναι μόνο υδρικό οξαλικό ασβέστιο, μια πέτρα ιδιαίτερα σκληρή και όχι τόσο φιλική σε όλες τις θεραπείες. Φωσφορικό ασβέστιο. Τι φωσφορικό ασβέστιο. Απατήτης. Ή μπουρσίτης. Μια πέτρα πάρα πολύ σκληρή που δεν έχει καμία σχέση με τον απατήτη. Πέτρες κυστίνης, σίγουρα έχουμε πει όλοι. Α, αυτός έχει πέτρα κυστίνης. Okay, τι πέτρα κυστίνης όμως. Υπάρχουν δύο κατηγορίες. Πέτρες κυστίνης πάρα πολύ σκληρές και πέτρες κυστίνης πάρα πολύ μαλακές. Γιατί λοιπόν είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τη σύσταση των λίθων. Για διαφόρους λόγους. Ιδανικά θα ήταν να το γνωρίζουμε και πριν τη θεραπεία. Γιατί σίγουρα θα μας βοηθούσε να αποφασίσουμε τι θεραπεία θα κάνουμε. Για παράδειγμα, αν ξέραμε ότι αυτή η πέτρα είναι ουρικού οξέως, θα είχαμε αποφασίσει ενδεχομένως να κάνουμε μια χημειοδιάλυση και όχι π.χ. ένα ουρητηροσκοπικό χειρουργείο. Ακόμα θα μας βοηθούσε και διεγχειρητικά να προσαρμόσουμε το setup. Π.χ. αν κάνουμε μια ενδοσωματική λιθοτριψία, μια ουρητηροσκοπική λιθοτριψία, άλλο setup θα κάνουμε για μια πολύ σκληρή πέτρα, θα προσπαθήσουμε να τη σπάσουμε και να την αφαιρέσουμε ενδεχομένως με μπάσκετ. Και άλλη λιθοτριψία θα κάνουμε σε μια μαλακή πέτρα. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα dusting, ας πούμε. Στις μεταχειρητικές μας οδηγίες. Άλλες οδηγίες θα δώσουμε, για παράδειγμα, αν ο ασθενής μας έχει πέτρα ουρικού οξέως, άλλο αν έχει οξαλικό ασβεστίο. Και τέλος, την παρακολούθηση του ασθενούς. Αν θα ζητήσουμε μεταβολικό έλεγχο, τι είδους μεταβολικό έλεγχο, αν θα χρειαστούν καλλιέργειες ούρου κτλ. Προεγχειρητικά, λοιπόν, υπάρχουν διάφοροι τρόποι εμέσως να αξιολογήσουμε τη σύσταση ενός λίθου. Μία από αυτές είναι μια γενική ουρονή, ένα stick, το οποίο θα μας δείξει π.χ. το pH. Μια πολύ σημαντική παράμετρος, η οποία ενδεχομένως να μας βοηθήσει να καταλάβουμε π.χ. ότι έχουμε μια πέτρα ουρικού οξέως σε ένα πολύ πολύ όξινο περιβάλλον. Η NOC είναι και αυτή μια μέθοδος η οποία μπορεί να μας βοηθήσει. Υπάρχουν πέτρες οι οποίες είναι έντονα ακτινοσκιερές, λιγότερο ακτινοσκιερές
ή ακτινοδιαφανείς, όπως οι πέτρες, σαν να λέω, ουρικόξενους. Η τόπο όμως εξέταση, η καλύτερη εξέταση, είναι η αξονική τομογραφία. Και αυτή γιατί? Γιατί από την αξονική τομογραφία μπορούμε να πάρουμε μια πολύ σημαντική παράμετρο, μια πολύ σημαντική πληροφορία που λέγεται Hounsfield Units. Τα Hounsfield Units ουσιαστικά είναι η μονάδα μέτρησης της σκληρότητας που έχει μια πέτρα. Όσο πιο σκληρή είναι μια πέτρα, τόσο πιο δύσκολα θα είναι αντιμετωπίσιμη με λιγότερο επεμβατικούς τρόπους, όπως η εξωσωματική λιθοτυπησία, για παράδειγμα. Εδώ είναι μια αξονική τομογραφία σε μια πέτρα, μιλάω για αυτές τις πέτρες, ακτινοσκιερές πέτρες, εδώ είναι το σκάουτ της αξονικής, και εδώ είναι η αξονική τομογραφία, και εδώ μια δεύτερη πέτρα, άλλου άστενους, η οποία έχει ομοιότητες. Δεν είναι όμως οι ίδιες πέτρες. Αυτή η πέτρα λοιπόν έχει Hounsfield Units 800 και απεδείχθη εν τέλει ότι είναι μια πέτρα οξαλικού ασβεστίου διίδρυκου. Και αυτή η πέτρα είναι επίσης οξαλικού ασβεστίου, αλλά είναι μόνο υδρικού και έχει Hounsfield Units 1200. Για αυτή την πέτρα λοιπόν, την πρώτη, αποφασίσαμε, όχι 800 Hounsfield, αποφασίσαμε να κάνουμε εξωσωματική λιθοτριψία. Και πέτυχε. Γιατί ξέραμε προεγχειρητικά ότι είναι μια μαλακή πέτρα. Ή τουλάχιστον είναι μαλακότερα από αυτή. Για αυτή την πέτρα που έχει 1200 Hounsfield, αποφασίσαμε να κάνουμε μια εύκαμπτη ουρητηροσκόπηση, η οποία και αυτή πέτυχε. Εδώ είναι δύο ωραία review, συστηματικά review, το ένα είναι update του άλλου, στο οποίο οι συγγραφείς κατηγοριοποίησαν τις πέτρες με βάση τα Hounsfield Units. Με βάση δηλαδή ουσιαστικά τη σκληρότητά τους. Όπως φαίνεται, οι πιο μαλακές πέτρες και με τα λιγότερα Hounsfield είναι ουρικού οξέως και οι πιο σκληρές είναι οι πέτρες του Βρουσίτη. Τα στοιχεία που θα σας δείξω τώρα έρχεται από μια μελέτη των Ρίγδεν και της Έλιους, μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη. Αυτοί πήραν δεδομένα από ασθενείς που κάνουν εξωσωματική λιθοτριψία και τους διαβάθμισαν με βάση τη σκληρότητα, φτιάξαν έτσι μια διαβάθμιση. Είπαν λοιπόν ότι οι πιο μαλακές πέτρες ήταν του ουρικού οξέως, του στρουβίτη και του οξαλικού ασβεστίου, του διϊδρικού όμως. Πέτρες κομψή-κομψά ήταν υδροξιαπατήτη, καρμπονέιτ απατήτη και του μονοϊδρικού οξαλικού ασβεστίου. Και τέλος οι πιο σκληρές πέτρες και που ανθίστανται στην εξωσωματική καταπολή ήταν του βρουσίτη και της κυστήνης. Σαφέστατα, όλες αυτές τις πληροφορίες θα πρέπει να τις συνδυάσουμε με το ιστορικό του ασθενούς. Θα πρέπει να δούμε μήπως έχει κάνει καμιά επέμβαση στο έντερο, π.χ. που αυξάνει την πιθανότητα να έχουμε ένα οξαλικό ασβέστιο, αν έχουμε κανέναν υπερπαραθυροειδισμό, φωσφορικό ασβέστιο, ή αν έχουμε καμιά νεφροσωληνωριακή οξέωση, κυρίως τύπου 1, η οποία επίσης προδιαθέτει στη δημιουργία λίθων φωσφορικού ασβεστίου. Τελικά, σε ποιους ασθενείς θα πρέπει να κάνουμε ανάλυση λίθου? Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Και δίνεται από τα guidelines. Σε όλους. Σε όλους μηδενός εξαιρουμένους. Θα πρέπει να κάνουμε ανάλυση της πέτρας τους. Σε ποιους θα πρέπει να την επαναλάβουμε? Σε αυτούς που τους έχουμε ξεκινήσει μια συντηρητική θεραπεία και παρόλα αυτά δημιουργούν πέτρα. Σε ασθενείς οι οποίοι κάναμε μια θεραπεία, ρυθμίσαμε παράγοντες οι οποίοι δεν ήταν καλά και παρόλα αυτά μόλις σταμάτησαν η θεραπεία ξανά κάναμε πέτρα. Ή μετά από πάρα πολύ καιρό εμφανίσαν πέτρα. Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι για να αναλύσουμε έναν λίθο. Οι καλύτερες μέθοδοι είναι αυτές οι δύο. X-ray diffraction και infrared spectroscopy. Εδώ είναι το αποτέλεσμα μιας, το πόρισμα, έτσι, η έκθεση, μετά από μια ανάλυση λίθου με infrared spectroscopy. Όπως βλέπετε, είναι μια πάρα πολύ καλή ανάλυση γενικά. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, ο συγκεκριμένος μικροβιολόγος μας δίνει χαρακτηριστικά του λίθου και ποσοτικά και ποιοτικά σε ό,τι αφορά την επιφάνεια, τον πυρήνα και το σύνολο. Εδώ θα ήθελα να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν σπάμε μια πέτρα, συνηθίζουμε και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, καμιά φορά σπάω την πέτρα, ειδικά σε ημιάκαμπτα, την παίρνω, την αφήνω μέσα στην κίστη και στο τέλος πιάνω ένα κομματάκι και το βγάζω και το δίνω στον ασθενή. Αυτό είναι λάθος. Αυτό που κάνω και εγώ είναι λάθος. Ιδανικά στον ασθενή θα πρέπει να του δίνουμε όσα περισσότερα κομμάτια μπορούμε. Γιατί
οι πέτρες πολλές φορές δεν είναι ομοιογενείς, δεν είναι pure stone, που pure σημαίνει να έχουμε πάνω από 80%. Αυτή εδώ είναι pure stone. Συνολικά έχει 80% από μονοϊδρικό οξαλικό ασβέστιο. Αυτό όμως δεν ισχύει πάντα. Ακόμα και αυτός ο ασθενής μπορεί να μην είχε pure μονοϊδρικό. Γιατί αυτό είναι το κομμάτι που έδωσα εγώ στον ασθενή. Δεν του έδωσα όλη την πέτρα. Καμιά φορά η πέτρα μπορεί να έχει άλλη σύσταση απ' έξω, άλλη σύσταση από μέσα. Π.χ. είναι πάρα πολύ συχνό να έχουμε διυδρικό μέσα και μονοϊδρικό έξω σε μια πέτρα. Ή να έχουμε ουρικό μέσα και απ' έξω να έχουμε οξαλικό ασβέστιο. Είναι πάρα πολύ συχνό. Επομένως, εγώ αν του δώσω το κομμάτι του ουρικού, έχω ξεχάσει το οξαλικό ασβέστιο. Άρα, όσο περισσότερα κομμάτια μπορούμε να δώσουμε, καλό είναι. Οκ. Σπάσαμε την πέτρα, είναι στο νοφρύο ασθενής μας. Να τον παρακολουθήσουμε, να του πούμε να φύγει και τα ξαναλέμε κάποια στιγμή σε κανένα εξάμεινο με έναν υπέρηχο. Τι κάνουμε? Έχει βρεθεί ότι σε έναν ασθενή που έχει λιθίαση, αν δεν κάνουμε κάτι σε ό,τι αφορά την παρακολούθησή του, το 50% αυτών των ασθενών θα γυρίσουν εντός πενταετίας πίσω με νέα πέτρα. Παρακολουθώντας και ελέγχοντας τους ασθενείς μας, θα αναδείξουμε το 80% των αιτιών βάσει των οποίων δημιουργούνται πέτρες. Αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη του από τον κύριο Ρόμπερτσον, που έρχεται από το UCLH του Λονδίνου. Αυτοί οι άνθρωποι τι έκαναν λοιπόν? Στους ασθενείς τους με πέτρα έφτιαξαν ένα πρωτόκολλο με διαιτητικές lifestyle οδηγίες, αλλά και φαρμακευτικές οδηγίες με βάση το μεταβολικό έλεγχο, και τους παρακολουθούσαν πολύ στενά. Στο τέλος του χρόνου γλιτώσαν 250.000 δολάρια, αγγλικές λίρες, με συγχωρείτε. Λοιπόν, πώς γίνεται η παρακολούθηση ενός ασθενούς με λιθίαση? Έχει δύο ουσιαστικά πυλώνες. Το lifestyle, διαιτητικές δηλαδή ουσιαστικά οδηγίες, και το μεταβολικό έλεγχο. Σε όλους μα όλους τους ασθενείς θα πρέπει να δώσουμε διαιτητικές οδηγίες. Σε όλους, μηδενός εξαιρουμένου. Να τελειώσω. Αύξηση της διούρησης σε όλους. Μείωση σωματικού βάρους σε όλους. Αποφυγή άλατος σε όλους. Αποφυγή ζωικών λοιπόν σε όλους. Δηλαδή, ό,τι θα μας έλεγε ουσιαστικά ένας καρδιολόγος. Είναι αντίστοιχες οι οδηγίες. Προφανώς δεν ισχύουν αυτά που λεγόντουσαν παλιά και όχι μόνο παλιά και τώρα. Ότι κόβουμε το ασβέστιο, π.χ. αν έχουμε μια ασβεστούχα πέτρα. Είναι λάθος, εντελώς λάθος. Δεν ισχύει πλέον. Και ανάλογα αυτό που είπε ο καθηγητής, ανάλογα λοιπόν με το λίθο που έχουμε, θα εξατομικεύσουμε και οδηγίες. Π.χ. αν έχουμε οξαλικά, θα πρέπει να αυξήσουμε, να μειώσουμε, συγγνώμη, τροφές που περιέχουν αυξημένες ποσότητες οξαλικών. Αν έχουμε μια πέτρα ουρικού οξέως αντιστοίχως κτλ. Συγγνώμη, Σταύρη, βλέπω όλο λαχανικά και λαχανοειδή επάνω. Εμένα δεν μ' αρέσουν. Μπορώ να τρώω φρούτα αντί για λαχανικά συνέχεια, Φρούτα μπορεί να τρώτε. Χυμούς φρούτων είναι το επικίνδυνο. Η χυμή των φρούτων είναι κυρίως επικίνδυνα και τα φρούτα σε π.χ. πορτοκάλια. Τα πορτοκάλια είναι όξινα. Δεν μπορούμε να καταναλώνουμε μεγάλες ποσότητες πορτοκαλιών, αν αυτό με ρωτάτε. Grapefruit ωστόσο. Π.χ. αν έχετε μια πέτρα ουρικού οξέως, μπορείτε να καταναλώνετε grapefruit. Αν έχετε όμως ένα στρουβίτι, μπορείτε να καταναλώνετε πορτοκάλι, το οποίο είναι όξινο και θα σας βοηθήσει. Ναι, γίνεται επομένως μια. Προσαρμόζονται οι οδηγίες που θα σας δώσουμε ανάλογα με την πέτρα που έχετε. Ο μεταβολικός έλεγχος, ο δεύτερος πυλώνας της παρακολούθησης των ασθενών, ο οποίος δεν δίνεται σε όλους τους ασθενείς, θα δούμε σε ποιους, και περιλαμβάνει ούρα 24ωρου, η πιο σημαντική εξέταση, έναν βιοχημικό έλεγχο, ο οποίος θα ελέγξει την κρεατινή του ασθενούς, το ασβέστιο, ουρικό οξύ και παραθορμόνη, και μια γενική καλλιέργεια ουρών. Αυτά είναι τα βασικά πράγματα ενός μεταβολικού ελέγχου. Σε ποιους είπαμε, σε όλους τις διαιτητικές οδηγίες. Και μεταβολικό έλεγχο σε ποιους? Στους high risk ασθενείς. Αν δείτε λοιπόν ποιοι είναι οι high risk, είναι πραγματικά εντυπωσιακό, είναι όλοι. Πλην αυτών που έχουν πέτρες οξαλικού ασβεστού για πρώτη φορά. Άρα είναι απλοϊκό γενικά. Α, μπράβο, γιατί εδώ πέρα τα φοβάμαι αυτά. Όχι, είναι αυτό απλοϊκό. Είναι ένα κομμάτι που ο ουρολόγος το συχαίνεται. Λοιπόν, πρέπει να είναι πολύ ξεκαθαρό, αλλά αυτό το ξεχνάμε. Οποιοδήποτε έχει για δεύτερη φορά στη ζωή του πέτρα, έτσι έχει φύγει με τον έλεγχο. Δεν το συζητάμε. Okay. Άρα, ναι, για μένα είναι τόσο απλό. Και εγώ δεν τα θυμάμαι όλα αυτά.
Εννοείται, δεν ξέρω, τα θυμάστε κύριε Γιανακόπουλε, δεν ξέρω. Είναι δύσκολο να τα θυμούν. Όλα. Όλα. Όπα, εντάξει, πάσω. Γενικά, εγώ σε ασθενή που είχε οξαλικό ασβέστιο πρώτο επεισόδιο, δεν θα του κάνω μεταβολικό έλεγχο. Σε όλους τους υπόλοιπους ασθενείς θα κάνω μεταβολικό έλεγχο. Εκτός και αν είναι νέος βέβαια το οξαλικό ασβέστιο. Ούρα 24 ώρου. Θα πρέπει να τα κάνουμε περίπου ένα μήνα αφού τελειώσουμε με την Πέτρα και αφού ο ασθενής μας είναι προφανώς στον free και θα πρέπει να τα επαναλάβουμε περίπου 3 μήνες μετά από τη θεραπεία. Τι περιέχουν τα ούρα 24, τι πληροφορίες ζητάμε από αυτούς. Τον όγκο των ούρων, το pH, κατ' εμέ, η πιο σημαντική παράμετρος. Το ασβέστιο των ούρων, οξαλικά, κίτρικα, μαγνήσιο, ουρικό οξύ και σε ασθενείς με κυστίνη, την κυστίνη των ούρων. Σταύρο, μια διακοπή εδώ, γυρίζει λίγο τη διαφάνεια. Εγώ θα ήθελα να σχολιάσω κάτι στο pH. Το pH θα το προσδιορίζετε σε φρέσκο δείγμα ούρων. Γιατί στα ώρα 24ωρου το pH εξορισμού θα γίνει αλκαλικό μετά από πολλές ώρες. Επιπλέον, αν ακολουθεί το εργαστήριο που στέλνετε την ανάλυση πρωτόκολλα συντήρησης με διάφορους συντηρητές που δείχνουν, το pH λιώνεται. Άρα το pH σε φρέσκο δείγμα, όχι σε ώρα 24ωρου. Έτσι. Ένα τυχαίο δείγμα στο ιατρείο σας, κύριε Μητρόπουλε. Να ρωτήσω κάτι. Πριν ή μετά το φαγητό. Μετά το φαγητό, το pH γίνεται συνήθως αλκαλικό. Όχι όμως σε αυτούς που κάνουν πέτρες ουρικού οξέως. Σε έναν ασθενή με πέτρο ουρικού οξέως θα το βρείτε πάλι όξινο. Στο διαβητικό, σε σχέση με τα γεύματά του και τη λήψη των φαρμάκων του. Θέλετε παθολόγο, εδώ, όχι ουρολόγο. Κύριε Μητρόπουλε, λυπάμαι, δεν μπορώ να απαντήσω. Δεν ξέρω για το διαβητικό, αλλά ο διαβητικό γενικά επειδή είναι οξιωτική, έχουν χαμηλό pH. Γιατί σας έχω να σας πυροβολήσω μετά για αυτή την ιστορία. Ναι. Για τους διαβητικούς πιστεύω ότι συνήθως είναι όξινα, αλλά δεν μπορώ να σας πω με σιγουριά γιατί δεν γνωρίζω καμία σχετική μελέτη. Ειλικρινά δεν γνωρίζω. Παίζει ρόλο γιατί πολλοί μικροβιολόγοι γράφουν όξινο ή αλκαλικό. Να αναγράφεται η τιμή. 5, 7, 6,5. Το πιο εύκολο πράγμα που μπορείτε να κάνετε είναι στο ιατρείο. Βάλτε τον ασθενή σας να ουρήσει, πάρτε ένα στικάκι ούρων και μετρήστε το pH. Είναι απολύτως αξιόπιστο. Φτάνει να μην είναι λιγμένες οι ταινίες. Λέμε για τις εξετάσεις που έχουν από μικροβιολόγο και σου γράφει μόνο. Στους μικροβιολόγους μην εμπιστεύεστε το pH, γιατί ακόμα και στα νοσοκομεία που τα στέλνουμε, το δείγμα θα μείνει εκεί κανένα τετράωρο και θα το δουν το μεσημέρι. Έχει γίνει αλκαλικό. Είναι άχρηστο πλέον, έτσι. Το pH μετρήστε το μόνοι σας στο ιατρείο σας. Είναι πολύ εύκολο. Στο γραφείο σας είναι πανεύκολο. Πόσες ώρες μετά το φαγητό. Κοιτάξτε τώρα, ο ασθενής που θα έρθει στο ιατρείο σας δεν ξέρω τι ώρες έχει φάει, αλλά σας ξαναλέω και πάλι: ένας ασθενής που έχει στρουβίτη, ό,τι και να έχει φάει, θα έχει πολύ ψηλό pH. Ένας ασθενής, αυτό είναι αυτονόητο, είναι γνωστό. Ένας ασθενής που έχει ουρικό οξύ. Με συγχωρείτε, εντάξει, μπορεί να έχετε δίκιο, δεν θέλω να είμαι απόλυτος, αλλά ο στρουβίτης δεν θα αλλάξει με το φαγητό. Σε έναν ασθενή που έχει ουρική διάθεση και κάνει πέτρες ουρικού οξέως, ό,τι ώρα και να το μετρήσετε θα είναι όξινο. Το πρόβλημα είναι στους ενδιάμεσους. Δηλαδή, στο οξαλικό ασβέστιο, εκεί θα επηρεαστεί πραγματικά και θα σας μπερδέψει. Αλλά εκεί δεν έχει και σημασία. Το pH, μια και το ανέφερε ο Σταύρος, στο φρέσκο δείγμα στην ουσία έχει σημασία για συγκεκριμένες κατηγορίες ασθενών. Δηλαδή, για μένα το pH είναι χρήσιμο σε έναν ασθενή που υποπτεύουμε ότι έχει ουρικό οξύ. Είναι πολύ χρήσιμο σε έναν ασθενή που υποπτεύουμε ότι έχει στρουβίτη. Για έναν ασθενή που έχει οξαλικό ασβέστιο δεν είναι χρήσιμο. Είναι χρήσιμο για έναν ασθενή που έχει φωσφορικό ασβέστιο, που έχει μπρουσίτη. Θα είναι αλκαλικό πάνω από 6,8. Τώρα όμως μην είναι το χρήσιμο. Τελειώσουμε εδώ πέρα. Ένα σχόλιο μόνο για το pH έκανα, τίποτα περισσότερο αυτό. Και πήραμε. Σταύρο, υπάρχει μια. Sorry, κύριο Φαγγέλη. Σταύρο, να συζητήσουμε λίγο για τον όγκο των ουρών 24ωρου, μια που είμαστε σε αυτή την παράμετρο. Για ποιο λόγο, γιατί είναι ένα quality control το τι συλλογή έχει κάνει ο άρρωστος. Okay. Γιατί οι άρρωστοι ξεχνάνε, χάνουν ουρήσεις. Οι σημαντικές οδηγίες νομίζω πρέπει να δώσουμε σε έναν άρρωστο όταν του λέμε: OK, χρειάζεσαι ουρά 24ωρου, είναι πρώτον να έχει μια φυσιολογική δίαιτα εκείνη την ημέρα. Είναι σημαντικό, είναι αυτό που είπε ο κύριος Μητρόπουλος. Τι θα φάει εκείνη την ημέρα. Δεν μπορεί δηλαδή να βγει να αρχίζει να τρώει, π.χ. να φάει ένα τελάρο πορτοκάλια και να μας μετρήσει ουρά 24ωρου. Δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα. Όπως δεν μπορεί να βγει και να φάει κάτι, π.χ. να αρχίσει να τρώει να βγει και να τρώει μπριζόλες. Γιατί θα αυξηθούν τα οξάλικα. Πρέπει να έχει μια ισορροπημένη δίαιτα την ημέρα που θα μας δώσει και να έχει όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτική κατανάλωση υγρών. Δεν έχει νόημα να μου καταναλώσει 5 λίτρα νερό και να μου δώσει ουρά 24ωρου. Αυτό θα μου δείξει κατά κύριο λόγο ο ασθενής μου τι διούρηση έχει. Μια πραγματικά τι διούρηση έχει. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πήραμε λοιπόν τα αποτελέσματα των ουρών 24ωρων. Πάμε να δούμε λοιπόν τι θα κάναμε. Αυτά είναι. Προσπάθησα να το κάνω έτσι αλγοριθμικά γιατί αυτό.
να είναι πιο χρήσιμο για εσάς και για μένα. Εγώ το απέτησα. Ναι, το έχω και στο δικό μυαλό πάνω σαν αλγόριθμο. Μας έρχεται λοιπόν μια υπερασβεστή ορία. Χοντρικά είναι πάνω από 200 μιλιγραμμάρια την ημέρα. Όταν λοιπόν έχουμε την υπερασβεστή ορία, αυξημένο ασβέστιο λοιπόν ορού, τότε το επόμενο πράγμα που πρέπει να κοιτάξουμε είναι ποια είναι η τιμή της παραθορμόνης στον ορό. Αν η παραθορμόνη είναι αυξημένη, τότε το επόμενο βήμα μας είναι να δούμε το ασβέστιο. Παρακαλώ. Θα μου επιτρέψετε μια παρατήρηση σε αυτό το πράγμα που έχει να κάνει με τον τρόπο της αιμοληψίας για την παραθορμόνη. Το οποίο είναι μια πολύ παλιά ιστορία, την οποία την έχουμε ξεχάσει άπαντες και την έχουν ξεχάσει κυρίως αυτοί οι οποίοι θα έπρεπε να την ξέρουν πιο καλά από εμάς, που είναι οι εργαστηριακοί. Αν λοιπόν πάρει κανείς την παραθορμόνη και του έχει σφίξει το λάστιχο. Για την παραθορμόνη μιλώ. Για την παραθορμόνη. Είμαι συγκεκριμένος. Για την παραθορμόνη. Και του έχει σφίξει 150 ώρες το λάστιχο, θα βγει αυξημένη. Αν δεν μπει το δείγμα κατευθείαν σε πάγο, έχει αλλοιωθεί. Και δεν μετρέει σωστή παραθορμόνη. Και έχετε ένα σωρό λήψεις, τιμές παραθορμόνης ψηλές, που δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα. Με μεγάλες αποκλίσεις. Με δηλαδή. Πολύ μεγάλες αποκλίσεις. Και οι παλιοί καλοί κλινικοί γιατροί ξέρανε και λέγανε ότι την παραθορμόνη και το ασβέστιο που λέει ο κύριος Σοφράς, αλλά ειδικά για την παραθορμόνη, θα πρέπει να την πάρουν αν είναι δυνατόν με παρακέντηση φλέβας χωρίς να έχει σφίξει με λάστιχο. Παράδειγμα. Και γι' αυτό το λόγο, εσείς που ασχολείστε με τη λιθίαση παραπάνω, θα έχετε δει ότι έχετε ένα σωρό περιπτώσεις που μετρήσανε την παραθορμόνη μια φορά, την βρήκανε ψηλή, την ξαναμετρήσανε μετά και ήταν μέσα στα πλαίσια του φυσιολογικού. Άρα λοιπόν, να ξέρουμε και αυτό το απλό πραγματάκι. Πώς σου πήρανε το αίμα. Πολύ σημαντική παρατήρηση. Μας ήρθε λοιπόν αυξημένη η παραθορμόνη. Ίσως να χρειάζεται να την επαναλάβουμε ή τουλάχιστον να ρωτήσουμε με ποιες συνθήκες έγινε η λήψη του δείγματος. Αν λοιπόν είναι αυξημένη, τότε το επόμενο πράγμα που πρέπει να κοιτάξουμε είναι το ασβέστιο στον ορό. Αν και το ασβέστιο στον ορό είναι αυξημένο, τότε κατά πάσα πιθανότητα ο ασθενής μας πάσχει από πρωτοπαθή υπερπαραθυροειδισμό. Επομένως θα πρέπει να τον παραπέμψουμε στον ενδοκρινολόγο. Και ενδεχομένως να χρειάζεται χειρουργική αντιμετώπιση του προβλήματός του. Αυτό είναι το πρόβλημά του για αυτό και εν τέλει για τον λίθο. Αν το ασβέστιο στον ορό είναι φυσιολογικό, τότε πιθανόν να μιλάμε για δευτεροπαθή υπερπαραθυροειδισμό ή και λατωμένο. Ενδεχομένως να μιλάμε για δευτεροπαθή υπερπαραθυροειδισμό, ο οποίος μπορεί να αντιμετωπιστεί φαρμακευτικά. Και πάλι ο ενδοκρινολόγος θα μας βοηθήσει εδώ πέρα. Άρα να το κάνουμε απλό. Εάν με παραθορμόνη αυξημένη, παραπέμπουμε. Όχι. Γιατί όχι. Παραπέμπουμε. Α, αν είναι αυξημένη. Ναι. Okay. Παραπέμπουμε. Ναι. Και τελειώσαμε. Όχι. Όχι. Δεν διαβάζετε καλά τον αλγόριθμο, κύριε Χατζηχρήστου. Αν η παραθορμόνη είναι αυξημένη, σας λέει, θα πρέπει να δείτε το ασβέστιο του ορού. Το κρίσιμο σημείο είναι το ασβέστιο του ορού. Αν το ασβέστιο του ορού είναι αυξημένο, μάλλον έχει πρωτοπαθή υπερπαραθυροειδισμό. Αν είναι φυσιολογικό, εδώ το παιχνίδι παίζεται. Μπορεί να έχει υπερπαραθυροειδισμό που να μην είναι κλινικά πολύ σημαντικό ή να έχει νεφρική ανεπάρκεια, ας πούμε, και να έχει αυξημένη παραθορμόνη. Και οριακό ασβέστιο και χαμηλό. Αλλά τον διακόψαμε. Επομένως, το ασβέστιο είναι το κρίσιμο σημείο, όχι παραθορμόνη μόνο. Ναι, αλλά είτε αυξημένο είτε φυσιολογικό μου βγει, πάλι θα τον παραπέμψω. Όχι. Γιατί. Έχετε έναν ασθενή με αυξημένη παραθορμόνη και φυσιολογικό ασβέστιο. Θέλετε να ξέρετε την κρεατινίνη του. Αν έχει νεφρική ανεπάρκεια, μια κρεατινίνη στο 1,8 ή στο 2, το πιο πιθανό είναι πως έχει δευτεροπαθή υπερπαραθυροειδισμό λόγω νεφρικής ανεπάρκειας. Χάνει ασβέστιο λόγω νεφρικής ανεπάρκειας και ο οργανισμός για να το αναπληρώσει ανεβάζει την παραθορμόνη. Θα έχετε λοιπόν μια παραθορμόνη ελαφρώς αυξημένη και πολύ αυξημένη και ένα ασβέστιο φυσιολογικό. Γιατί απλώς εξισορροπεί τις απώλειες της νεφρικής ανεπάρκειας. Ένας νεφροπαθής επομένως. Έχει ή ένας ήπιος νεφροπαθής, όχι τελικού στάδιο, έτσι, δεν μιλάω για τελικό στάδιο, έχει αυξημένη παραθορμόνη με φυσιολογικό ασβέστιο. Πού να τον παραπέμψουμε αυτόν. Έχει πέτρα, κάτι πρέπει να κάνουμε για αυτόν. Δικός μας είναι ακόμα. Όχι, τη βγάλαμε την πέτρα, στείλαμε, μας ήρθε ότι έχει. Και μπήκαμε στον αλγόριθμο, έτσι. Λοιπόν, και φτάσαμε εδώ πέρα και έχει φυσιολογικό. Και είναι νεφρική ανεπάρκεια. Μια ήπια νεφρική ανεπάρκεια. Ωραία, και τι την κάνω εγώ την νεφρική ανεπάρκεια. Θα δώσουμε μια θεία ζήλη.
Μπορείτε να στείλετε σε ένα νεφρολόγο, αν θέλετε να έχετε μια γνώμη. Δηλαδή, ουσιαστικά δεν θα γίνει τίποτα. Ο ασθενής αυτός θα συνεχίσει να παρακολουθείται από εσάς. Εγώ τους ήπιους νεφροπαθείς με μια τιμή κρεατινής στο 2 ή στο 1,8, τους λέω να έχουν ένα consultation με νεφρολόγο, αλλά δεν σημαίνει τους ξαμαλάω εκεί τελείως και εμείς σε ξαναδώ. Δηλαδή, είναι λυθιασικός δικός μας. Τι να παρακολουθήσω δηλαδή. Θα έρχεται να του μετράω την κρεατινίνη. Εντάξει, προφανώς θέλει μια νεφρολογική παρακολούθηση, αλλά αυτός ο ασθενής, ξαναλέω, είναι ασθενής που ακόμα είναι σε ουρολογικά χέρια. Δεν μπορώ διώξουμε. Για την Πέτρα να κάνω κάτι προληπτικά ή όχι σε αυτόν τον άρρωστο. Βεβαίως. Τι. Ό,τι θα έκανα και σε έναν οποιοδήποτε ασθενή. Άρα, αυτός με φυσιολογικό ασβέστιο τελικά, εφόσον έχει νεφρική ανεπάρκεια, εμπίπτει στις διπλανές κατηγορίες του αλγόριθμου, όπου θα χορηγήσουμε κάτι. Θα χορηγήσουμε. Εάν έχει νεφρική ανεπάρκεια και είναι ένας υποτροπιάζων λιθιασικός, εμπίπτει στις υπόλοιπες κατηγορίες, θα πάρει θεραπεία όπως θα παίρνουν και οι υπόλοιποι. Θα πάρει κυτρικά, ας πούμε. Θα πάρει κυτρικά, βεβαίως. Φυσικά οι δοσολογίες εδώ μπορεί να παίξουν λίγο, θες μια νεφρολογική εκτίμηση, αλλά εξακολουθεί να είναι ασθενής που χρήζει θεραπείας. Okay. Εδώ να σας κάνω, το κάνουμε λίγο πιο δύσκολο. Σταύρο, με συγχωρείς τώρα, σε κόψω. Όχι, αλλά... μην μας πάτε στο 1%. Όχι, αφήστε με να ξέρουμε το 80%. Να πω κάτι άλλο. Ας πούμε εδώ στην κατηγορία ασβέστιο ρού φυσιολογικό και παραθορμόνια αυξημένη. Σας είπα ότι μπορεί να είναι νεφροπαθής, μπορεί να είναι και ένας αρχόμενος υπερπαραθυροειδισμός που ακόμα το ασβέστιο δεν έχει εκτιναχθεί. Πώς μπορούμε να τον διαφοροδιαγνώσουμε, ξέρει κανείς να μας πει. Θέλω αυτή την κατηγορία, φυσιολογικό ασβέστιο ρού, αυξημένη παραθορμόνη, και θέλω να ξέρω αν είναι υπερπαραθυροειδισμός ή αν είναι μια νεφρική ανεπάρκεια. Έχει κανείς ιδέα τι μπορούμε να κάνουμε? Με τι κρεατινίνη? Με μια κρεατινίνη φυσιολογική. Ας πούμε φυσιολογική, οριακά αυξημένη, άντε να το κάνουμε πιο απλό. 1,6 ας πούμε. Την απλή κρεατινή θα κάνετε ή έχετε κλειάρει? Και στην κάθαρση έχουμε επηρεασμό. Είναι ένας άνθρωπος με μια ήπια ίσως νεφρική ανεπάρκεια. Ας πούμε οριακή κατάσταση. Γιατί μπορεί να έχει υπερπαραθυροειδισμό ένας που είναι σε αρχικό στάδιο νεφροπάθειας. Δεν σημαίνει ότι δεν θα κάνει υπερπαραθυροειδισμό αυτός ο άρρωστος. Θέλουμε λοιπόν να ξέρουμε αν έχουμε να κάνουμε έναν υπερπαραθυροειδισμό ή με έναν πρωτοπαθή υπερπαραθυροειδισμό ή δευτεροπαθή υπερπαραθυροειδισμό. Ξέρει κανείς τι μπορούμε να κάνουμε? Έχει ιδέα κανείς? Οι ενδοκρινολόγοι το ξέρουν και το κάνουν αμέσως. Είναι μια πολύ απλή εξέταση. Και ουρολόγοι το ξέρουν. Ντρέπουν, δεν το πούνε απλώς. Ένα σπινθυρογράφημα παραθυροειδών. Ναι, όπου θα δεις τι. Okay. Είναι πολύ απλή εξέταση. Όπου θα δεις τι. Στο δευτεροπαθή υπερπαραθυροειδισμό, που ο ασθενής μας έχει νευρική ανεπάρκεια, θα δεις 4 υπερπλαστικούς παραθυροειδείς. Συνήθως είναι μια ισόποση υπερπλασία όλων των παραθυροειδών. Αντίθετα, στον πρωτοπαθή συνήθως θα δεις έναν μεγάλο όζο. Είναι μια πολύ καλή εξέταση για να ξεχωρίσεις το δευτεροπαθή από τον πρωτοπαθή. Και πολύ απλή βέβαια. Θα μου πεις, δεν θέλω να την κάνω, δεν είναι δουλειά μου. Πάντως γενικά, οποτεδήποτε παραπέμπουμε, είναι αυτό το επόμενο τους βήμα. Δηλαδή σε όλους, εν τέλει, είτε αυτό υποπτευόμαστε, τελικά με σπινθυρογράφημα γυρίζουν πίσω οι ασθενείς. Εννοώ το χρησιμοποιούν οι ενδοκρινολόγοι άμεσα. Όχι, προφανώς ο κύριος Γιανακόπουλος, και θα συμφωνήσω ουσιαστικά μαζί του, είναι ότι απλά λέει ότι δεν θα το στείλουμε στον ενδοκρινολόγο και τα λέμε, φύγε. Απλά λέει ότι πάρε ένα consultation και έλα πίσω σε εμάς. Θα σας πω λίγο την εμπειρία την προσωπική. Γιατί ξεκίνησε αυτή η ιστορία? Γιατί είχαμε ασθενείς στις πρώιμες φάσεις της εμπειρίας μας που ερχόντουσαν με αυξημένη παραθορμόνη και ένα ασβέστιο, ας πούμε, φυσιολογικό. Βλέπαμε την αυξημένη παραθορμόνη και λέγαμε, α, μάλλον έχει υπερπαραθυροειδισμό. Το στέλναμε λοιπόν στους χειρουργούς. Πού το στέλναμε, έχετε αναρωτηθεί? Σε μια ειδικότητα η οποία ουσιαστικά το μόνο ξέρει να κάνει είναι να χειρουργεί. Τους στέλναμε λοιπόν στους γενικούς χειρουργούς, κάποιοι δεν ήσαν και απόλυτα εξειδικευμένοι, και μας λέγανε δεν έχει υπερπαραθυροειδισμό, μας το ξαναγυρίζαν πίσω. Κάποια στιγμή λοιπόν αποφασίσαμε ότι αυτούς τους αρρώστους πρέπει να τους ξεκαθαρίσουμε. Και βάλαμε στο παιχνίδι και το σπινθυρογράφημα παραθυροειδών. Μόνο όταν το σπινθυρογράφημα έχει όζο, εγώ το στέλνω στους χειρουργούς. Okay. Αλλιώς μετά του στέλνω στου νεφρολόγου ενδεχομένως ή ακόμα καλύτερα μπορεί να το στείλει και σε έναν ενδοκρινολόγο να πάρει μια γνώμη, αν θες βοήθεια. Μην στέλνετε όμως όλες τις αυξημένες παραθορμόνες στους γενικούς χειρουργούς. Δεν θα σας βοηθήσουν. Θα σας στείλουν τους μισούς και πλέον πίσω, ως μην έχοντες νόσο των παραθυροειδών. Ως μην έχοντες υπερπαραθυροειδισμό δηλαδή. Αυτή είναι η δική μου εμπειρία. Πόσοι υπερπαραθυροειδικοί κάνουν λιθίαση τελικά? Ένα 15%.
Με 20, όχι παραπάνω. Εγώ ξέρω 1%. Όχι, όχι, ένα είναι πολύ χαμηλό. Αλλά και το 15%, εγώ να πω. Συνάδελφε, το 1 είναι πολύ χαμηλό. Ας πούμε ότι το 15 που δίνω εγώ που το βρίσκεις ψηλό, σας φαίνεται ψηλό. 1% στο Κάμπελ. Με πρωτοβαθή εννοείται. Ωραία, η ερώτηση γιατί την κάνετε όμως, τι σημασία έχει. Θέλω να πω για να έχω μια τάξη μεγέθους ότι μιλάμε προς Θεού. Απλώς θέλω να πω ότι η τάξη μεγέθους είναι ότι στους 100 που θα βρούμε που έχουν αυξημένη παραθορμόνη, ο ένας θα κάνει λιθίαση. Αυτό σημαίνει ότι. Τι εννοείτε, ότι δεν πρέπει να παραπέμπουμε ή δεν πρέπει να ελέγχουμε περαιτέρω αυτόν τον ασθενή με αυξημένη παραθορμόνη. Όχι, σαφώς όχι. Δίνω μια τάξη μεγέθους. Δύο λεπτά, είναι άλλο θέμα. Πόσοι θα κάνουν. Εδώ μιλάμε για κάποιον που είχε λίθο και βρήκαμε στον έλεγχο μετά. Άρα είναι στο 1, στο 15, είναι σε αυτό το ελάχιστο ποσοστό. Αυτός. Άρα το δικαιούται. Σαφώς. Πάντως έχει δίκιο ο συνάδελφος. Δεν είναι τόσο συχνό όσο φανταζόμαστε. Αυτό είναι το μήνυμα. Δηλαδή, ο υπερπαραθυροειδισμός στην κλινική πράξη δεν είναι τόσο συχνός στους λιθιαστικούς ασθενείς μας. Έτσι, αυτό είναι το. Απλά στον ασθενή που έχει κάνει ήδη λιθίαση θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε, γιατί προφανώς θα ξανακάνει λιθίαση. Έστω λοιπόν ότι η παραθυρμόνη είναι αυξημένη. Πάνω κάτω το λύσαμε. Θα χρειαστούμε ενδεχομένως consultation από τους ενδοκρινολόγους. Ουσιαστικά, το που είπε ο κ. Χατζηχρήστο, αν είναι αυξημένη, λίγο πολύ τελικά τον ενδοκρινολόγο θα τον χρειαστούμε. Αν η παραθορμόνη είναι φυσιολογική, τότε τα πράγματα λίγο απλοποιούνται και αν το ασβέστιο ρού είναι χοντρικά πάνω από 200, τότε και μόνο τα κυτρικά, θεωρητικά, θα μας το φέρουν στα καλά τους. Είναι... Σταύρο, λες ορού ή ούρον. Ορού. Α, τι είπα. Συγγνώμη, ούρον. Ούρον. Λάθος, είναι ούρον. Τυπογραφικό. Αυτό. Είναι ασβέστιο ούρον, προφανώς. 200 ορού, ξέρω. Αν το ασβέστιο λοιπόν των ούρων είναι πάνω από 200 χοντρικά, τα κυτρικά είναι υπέρ αρκετά. Αν το ασβέστιο ούρων τώρα είναι πάνω από 300, τότε τα κυτρικά πιθανότητα δεν είναι αρκετά για να μας επαναφέρουν το ασβέστιο σε φυσιολογικά επίπεδα και τότε θα χρειαστούμε ένα αντιπερτασικό τύπου υδροχλωροθιαζίδης. Μια διακοπή εδώ πάλι, τώρα που πήραμε φόρα. Ναι, ναι. Μια λεπτομέρεια που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική. Πριν χαρακτηρίσετε τον ασθενή σας ως υπερασβεστιουρικό, θα πρέπει στα ώρα 24 ώρων να έχετε δει τον άτριο. Οι ασθενείς που έχουν υπερνατριουρία, για κάθε 100 χιλιοστοστοδύναμα νατρίου που αποβάλλουν στα ουρά, αυξάνουν περίπου κατά 50 μιλιγκράμμ το ασβέστιο. Προκαλούν δηλαδή μια πλασματική υπερασβεστιουρία. Επομένως, πριν πω ότι ο ασθενής μου έχει υπερασβεστιουρία, πρέπει να έχω δει ότι το νάτριο στα ουρά είναι φυσιολογικό. Το νάτριο στα ουρά είναι απευθείας συνάρτηση του νατρίου που τρώμε. Όσο τρώω, τόσο βγάζω. Όταν μου φέρετε τα ώρα 24 ώρες σας και έχετε αυξημένο νάτριο, ξέρω ότι τρώτε πολύ αλάτι, δεν πάνε να λέτε εσείς ό,τι θέλετε. Μόλις κόψετε το αλάτι, το νάτριο θα έρθει στα φυσιολογικά, τόσο απλό. Αν το νάτριο δεν είναι φυσιολογικό, δεν μπορείτε να χαρακτηρίσετε τον ασθενή σας ως υπερασβεστιουρικό. Πρώτα θα τον βάλετε σε μια δίαιτα φτωχή σε αλάτι, θα επαναλάβετε και μπορεί να δείτε το ασβέστιο να είναι στα φυσιολογικά. Άρα να μην είναι καν υπερασβεστιουρικός αυτός ο άρρωστος. Είναι πολύ σημαντική λεπτομέρεια, γι' αυτό στα ώρα 24ωρου, νομίζω το έχει συμπεριλάβει, πρέπει να υπολογίζουμε και το νάτριο. Είναι υποχρεωτικό. Απευθείας συνδεδεμένο με το ασβέστιο. Απευθείας. Μια παρατήρηση. Όπως είπαμε προηγουμένως, στις διαιτητικές οδηγίες τις δίνουμε μόλις τον ασθενή μας του έχουμε βγάλει την πέτρα. Φεύγοντας δηλαδή από το νοσοκομείο, από την κλινική, θα πρέπει τον ασθενή μας να του έχουμε δώσει διαιτητικές οδηγίες. Μέσα σε αυτές, όπως είπαμε, βασικός πυλώνας αυτών είναι η μείωση του αλατιού. Μείωση. Τα ούρα του 24ωρου θα τα μετρήσουμε ένα μήνα μετά από την αφαίρεση της πέτρας. Επομένως, πολύ σωστά είπε ο κ. Γιαννακόπουλος ότι θα πρέπει να ελέγξουμε το νάτριο στα ούρα. Κατά πάσα πιθανότητα, αν ο ασθενής μας είναι compliant, τότε θεωρητικά το νάτριό μας θα είναι okay. Θεωρητικά. Τα δύο σημαίνει δύο φακελάκια την ημέρα, είναι τυχαίο εκεί θα πέρα. Θα τα πιο κάτω. Θα σαμποτάρετε, κύριε. Λοιπόν, έστω λοιπόν ότι στα ούρα του 24ωρου έχουμε υπεροξαλουρία. Τα οξαλικά στα ούρα είναι πάνω από 40, επίσης χοντρικές είναι οι τιμές, έτσι. Πάνω από 40. Τότε θα πρέπει να δώσουμε μία δίαιτα πτωχή, προφανώς, σε οξαλικά στον ασθενή μας. Να του δώσουμε κίτρικα και σε ανθεκτικές υπεροξαλουρίες να ενδεχομένως να τους δώσουμε και ασβέστιο. Το ασβέστιο θα συμπίσει τα οξαλικά της δίαιτας και θα τα αποβάλει. Δεν θα τα αφήσει να απορροφηθούν. Αν τα οξαλικά είναι πάνω από 80, τότε όλα τα προηγούμενα μπορεί να αποτύχουν και να χρειαστεί να δώσουμε πυριδοξίνη, βιταμίνη Β6.
υπόκυτρη κουρία. Πολύ συχνό φαινόμενο. Και πολύ ιδιαίτερο φαινόμενο. Τα κεντρικά των ούρων. Πυροδοξίνη πιο, δεν είχε σκεύασμα εκεί. Το Μπεσίξ, ας πούμε. Το λιθόρεν δεν καλύπτει, Για. Έχουν βάλει πυριδοξίνη στο καινούριο, στο λιθόρεν έχουν προσθέσει πυριδοξίνη. Έχουν 10 μέρες. Δεν κατάλαβα γιατί τη βάλανε. Στην εταιρεία το είχαμε κουβεντιάσει κάποια στιγμή. Εγώ δεν κατάλαβα τη σκοπιμότητα της πυριδοξίνης στο λιθόρεν, αλλά εν πάση περιπτώσει το βάλανε. Άρα είχε λίγο όμως. Μια παρατήρηση είναι πάνω σε αυτό που είπε ο κ. Γιανακόπουλος. Το λιθόρεν, θα το πούμε πιο μετά, γιατί κατά τη γνώμη είναι πάρα πολύ σημαντικό σκεύασμα. Έχει 10 μιλιγκράμμ, γενικά όμως σε σημαντικές υπεροξαλούριες χρειαζόμαστε περίπου 250 μιλιγκράμμ. Π.χ. ένα B6 των 250 θα μας βοηθούσε. Τα 10 είναι γενικά μια μικρή δοσολογία. Πάμε στα κεντρικά λοιπόν. Τα κεντρικά είναι ένα συχνό έβριμα στα ούρα 24ωρου, το οποίο όμως έχει υποκρύπτει πολλά έτσι προβληματάκια. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Εγώ το πρώτο πράγμα που βλέπω είναι την καλλιέργεια των ούρων. Αν υπάρχει λίμωξη του ουροποιητικού, τα κυτρικά αναμένεται να είναι χαμηλά. Επομένως, αν έχουμε μια θετική καλλιέργεια, καλό είναι να δώσουμε στον ασθενή μας μια αντιβίωση και να επαναλάβουμε την εξέταση. Τα αποτελέσματα θα είναι πολύ πιο αξιόπιστα. Αν η καλλιέργεια ούρων είναι αρνητική, τότε προχωράμε στο επόμενο βήμα. Θα πρέπει να δούμε το pH. Αν το pH των ούρων είναι κάτω από 5,8, τότε αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να δώσουμε κυτρικά. Πώς? Με σκευάσματα, όπως το λιθόρεν, το οποίο περιέχει κυτρικά. Το πόσο θα το δούμε σε λιγάκι. Αν όμως το pH είναι πάνω από 5,8 και είναι μόνιμα πάνω από 5,8, αυτό που είπε ο κ. Γιανακόπουλος πριν, δηλαδή την ώρα που ήρθε και μας το έφερε, δώστε του να ουρήσει και κάντε του ένα στικάκι. Είναι μονίμως πάνω από 5,8. Τότε ενδεχομένως ο ασθενής σας να έχει νεφροσωληναριακή οξέωση τύπου Α, τύπου 1 σχεδόν. Τύπου 1. Είτε μερική είτε πλήρης. Στις πλήρης μπορούμε να βρούμε και pH πάνω από 6,8. 7 και. Επομένως, μονίμως pH αλκαλικό. Επομένως, θα πρέπει να το πιστοποιήσουμε. Αν έχετε τέτοιο έβριμα, δώστε του λίγα ώρα, βάρτε ένα στικάκι μέσα και αν επιμένει το pH και είναι αυξημένο, τότε ενδεχομένως να μιλάμε για νεφροσωληναριακή οξέωση. Να κάνω ένα σχόλιο γι' αυτό. Επειδή η νεφρική σωληναριακή οξέωση είναι μια πάθηση η οποία δεν είναι πολύ συχνή, αλλά και σπανίως διαγνώσκεται από τους γιατρούς, να σας πω ότι η προσωπική πρακτική είναι για αυτούς τους ασθενείς που την υποπτεύομαι. Συνήθως έχουν λίθους φωσφορικού ασβεστίου, έχουν ψηλό pH στο πρώτο τυχαίο δείγμα. Τους ζητάω να μετράνε pH στο σπίτι. Δηλαδή μου φέρουν 3-4 ημερών το pH και θα δείτε εντυπωσιακά ότι ακόμα και το πρωί που ξυπνάνε και που το pH μας πρέπει να είναι όξινο γιατί είμαστε νηστικοί. Είναι δηλαδή κάτω από 5,8, 5,5 και κάτω, αυτοί δεν πέφτουν ποτέ κάτω από 5,8. Για να βάλετε λοιπόν τη διάγνωση, πιθανόν γιατί ένα τέτοιο ασθενή θα πρέπει να του ζητήσετε να σας φέρει μια μικρή λίστα με pH μετρημένα στο σπίτι. Αυτό απαιτεί συνεργασία βέβαια και δεν είναι προφανώς για όλους τους ασθενείς. Ναι. Γενικά ο κανόνας είναι να είναι μονίμως πάνω από 5,8. Αυτό εννοώ ο κ. Γιανακόπουλος. Μονίμως πάνω από 5,8. Ουσιαστικά η θεραπεία θα αλλάξει. Κεντρικά θα δώσει και ο νεφρολόγος. Ναι, αυτό είναι ένα παράδοξο εδώ. Ναι. Ότι δηλαδή σε αυτόν τον άρρωστο που έχει αλκαλικό pH ούρων, εμείς τι χορηγούμε, κυτρικά. Γιατί αυτός χάνει κυτρικά, τα ούρα του είναι αλκαλικά γιατί χάνει κυτρικά, αλλά ο ίδιος μεταβολικά είναι οξεωτικός. Τι του λείπει επομένως, κυτρικά για να του φτιάξουμε τη μεταβολική οξέωση. Είναι μία από τις περιπτώσεις που υπάρχει μία δυσαναλογία ανάμεσα στο pH των ουρών και την κατάσταση οξέωσης του οργανισμού. Συνήθως όταν είμαστε οξεωτικοί έχουμε όξινα ούρα. Όταν είμαστε αλκαλικοί έχουμε αλκαλικά ούρα. Εδώ σημαίνει ακριβώς το ανάποδο. Έχουν αλκαλικά ούρα γιατί χάνουν κυτρικά, αλλά είναι οξεωτικοί. Τι κάνουμε, τους διορθώνουμε τη μεταβολική οξέωση. Έτσι, άρα δίνουμε κι άλλο αλκάλι ανεξάρτητα αν το pH είναι αλκαλικό. Λίγο, πρέπει να το συνειδητοποιήσει κανείς γιατί αλλιώς μπερδεύεται όταν ακούει ότι δίνουμε κυτρικά σε αυτούς τους ασθενείς. Χάρη, κάτι πήγες να πεις. Ναι, με την ευκαιρία της υπογυτρακουρίας θέλω να πω κάτι για το θέμα των κυτρικών. Έτσι, ακριβώς όπως το λες είναι. Το λιθορέν είναι ένα εξαιρετικό φάρμακο το οποίο ήρθε να καλύψει ένα τεράστιο κενό. Δεν υπήρχαν τα κυτρικά χωρίς το αλάτι. Έτσι, και το έχει κάνει αυτό παρά το γεγονός ότι λανσαρίστηκαν και άλλα θέματα με την εταιρεία, ότι οι ηλεκτροστατικές δυνάμεις αποβάλλονται σε κρίμα. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι δίνει κυτρικά, αλλά δεν γράφεται. Και επειδή μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το compliance του ασθενούς. Εγώ προσωπικά τα κυτρικά τα δίνω σαν κυτρικά, δηλαδή το γνωστό ουροσίτ.
Εκεί που έχω δει εκπληκτικά αποτελέσματα είναι όταν δεν με ενδιαφέρουν τόσο πολύ τα κυτρικά αυτά καθ' αυτά, αλλά το pH. Έχω δει εκπληκτικά αποτελέσματα σε σύντομο χρονικό διάστημα στην ουρική, όταν θέλω απλά αλκαλοποίηση γενικώς. Οπότε εκεί το λιθώρα, γιατί δεν είναι σίγουρο ότι θα συνεχίσει να το παίρνει αυτό, να το πληρώνει συνέχεια. Αυτό που. Επομένως, θα ήθελα να το επισημάνω αυτό, ότι ναι, μεν είναι ένα φάρμακο το οποίο έρχεται να καλύψει αυτό το κενό της αγοράς. Ναι, μεν είναι πάρα πολύ καλό, όμως πληρώνεται και αυτοί οι ασθενείς, αυτό μας διαφέρει να δώσουμε κυτρικά. Κυτρικά. Το ουροσίτ και πού το βρίσκεις? Μέσω του ΙΦΕΤ. Στάνταρ. Στάνταρ. Δεν κυκλοφορεί. Πολύ ωραία, Σταύρο μου, έρχεται. Κανένα πρόβλημα. Όταν έχω κενό, γιατί καμιά φορά δεν έρχεται η ποσότητα, σου βάζω το λιθουραίνι. Το ουροσίτ-K είναι ένα σκεύασμα κυτρικών, κυκλοφορεί στην Αμερική. Οι Αμερικάνοι αυτό ξέρουν, το ουροσίτ-K, το οποίο στην Ευρώπη δεν το ήξερα ότι κυκλοφορεί. Τώρα το ακούω. Μέσω εγώ πάντως για το λιθουραίν θα εκφράσω θετικά λόγια. Δηλαδή, το ΙΦΕΤ κάνει εισαγωγή για σένα. Πράγμα που σε επίπεδο νοσοκομείου μπορούμε να κάνουμε. Κάνει κανένα δίμηνο, τρίμηνο αυτή η διαδικασία, αλλά ιδιωτικά δεν μπορούμε να το κάνουμε. Έτσι, ναι, πάντως το λιθουραίν είναι ένα πολύ καλό φάρμακο και δεν είναι τόσο ακριβό. Πόσο έχει κανένα, 20 ευρώ μπορεί να είναι αυτή το. Δεν είναι τόσο ακριβό. Δίνεις κάτι όμως, το οποίο δίνεις και άλλα πράγματα μαζί. Δεν χρειάζονται να είναι, το πληρώνει. Έτσι. Από τη στιγμή που υπάρχει εναλλακτική λύση, μας διαβάζει κυτρικά. Για το φωνσιτρίλ, έχετε να πείτε κάτι. Ναι, φωνσιτρίλ. Το φωνσιτρίλ έχει αλάτι. Είναι κυτρικό νάτριο και δεν θες να δώσεις νάτριο. Αυτό που λέγαμε πριν. Κάνεις υπερασβεστιουρίες. Από τη μία φτιαχτώ να μιλάω στο άλλο. Το οποίο γράφεται ωστόσο και εγώ το μάθα πρόσφατα από έναν στην οποία και στην ουρία του πολλά χρόνια ότι λαμβάνει φωνσιτρίλ το οποίο γράφεται. Ναι, αλλά για λέω όμως ότι νάτριο. Γράφεται. Ναι, είναι. Όχι, δύο φτιάχνουν. Συγγνώμη. Στην εταιρεία το λέμε αυτό, δεν το λέμε. Όχι, όχι. Εγώ μπερδεύτηκα. Αφού γράφεται, θα γράφω συνέχεια εγώ αυτό. Και μου μένει, γιατί μου λες γράφεται. Οπότε αμέσως να πάω να γράψω φωσιτρίλ. Εκεί πέρα μου λέει, α, δεν μου αρέσει, γιατί έχει άλατα. Με έχετε μπερδέψει τώρα. Έχει νάτριο, όχι άλατα. Έχει νάτριο. Έχει νάτριο. Το φωσιτρίλ είναι κεντρικό. Πειράζει που έχει νάτριο, δηλαδή. Βέβαια πειράζει. Τι λέγαμε πριν, ότι προκαλεί υπερασβεστιουρία το νάτριο. Άρα επειδή γράφεται, θα δίνω κάτι που πειράζει. Δηλαδή, εσύ θα το γράψω, εγώ το γράφω. Εγώ δεν είχα σκοπό να το γράψω. Είναι ξεκάθαρο. Ναι, λοιπόν, να μην μας μπερδεύετε. Δεν το ξέρουμε που δεν το ξέρουμε το κομμάτι. Κάντε το απλό. Ξεκάθαρα. Σας φωνάζω μέχρι το τέλος. Γι' αυτό είμαι εδώ. Okay. Πάνε και τα κεντρικά. Ουρικό οξύ. Όταν μας έρθει λοιπόν ο ασθενής μας και στα ούρα 24 ώρα έχει αυξημένο το ουρικό, στα ούρα 24 ώρα έχει αυξημένο το ουρικό οξύ, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κοιτάξουμε είναι το ουρικό οξύ στο αίμα. Αν και αυτό είναι αυξημένο, τότε, συγγνώμη, αν αυτό είναι φυσιολογικό, εγώ τους δίνω κίτρικα και αλοπουρινόλι 100 μιλιγκράμμ. Αν και το ουρικό οξύ του αίματος είναι αυξημένο, τότε εγώ τους δίνω κίτρικα και αλοπουρινόλι στα 300 μιλιγκράμμ. Αυτά είναι διάφορα σκευάσματα αλοπουρινόλις που βγαίνουν και σε 100, το ζυλωρίκ βγαίνει μόνο 100 στάρι, ζυλαπούρ βγαίνει 100-300 και τα υπόλοιπα αντιστοίχως, συν τα κίτρικα. Συμφωνείτε, κύριε Γιαννακόπουλο, όχι, κύριε εδώ εκφράζω διαφωνία. Θα εκφράσω μια διαφωνία εδώ. Σταύρο, μου επιτρέψει μια διαφωνία εδώ. Στους ασθενείς με υπεροροικοζωρία και φυσιολογικό ορικό οξύ στο αίμα, εγώ δεν δίνω κυτρικά. Και θα σας πω και το λόγο. Η υπεροροικοζωρία είναι πολύ ιδιαίτερη κατάσταση. Καταρχήν, όταν έχεις αυξημένο αυτή μια αποβολή ουρικού στα ούρα, όλα παίζονται στο pH. Δηλαδή, τώρα είναι λίγο σύνθετο το θέμα, θα κοιτάξω να το κάνω όσο πιο απλό γίνεται. Όταν το pH είναι αλκαλικό, το ουρικό οξύ διαλύεται σε ουρικό ανιόν και το υδρογόνο κατιόν. Αν μάλιστα υπάρχουν στα ουρά νάτρια αρκετά, το ουρικό ανιόν θα ενωθεί με νάτριο και θα κάνει ουρικό νάτριο. Το ουρικό νάτριο είναι πυρηνοποιητής του οξολικού ασβεστίου. Ο ασθενής με υπερουρικοζουρία και αλκαλικό pH κάνει λίθους οξαλικού ασβεστίου. Εάν το pH είναι όξινο, ο ασθενής κάνει λίθους ουρικού οξέως. Συχνά αυτοί οι ασθενείς, επειδή το pH τους παίζει, κάνουν μία οξαλικό, μία ουρικό, γι' αυτό και παίρνει στα χέρια σου ένα λίθο μεικτή σύσταση οξαλικού ασβεστίου και ουρικού οξέως. Επομένως, τι θες? Να σταματήσεις την υπερουρικοζουρία. Δεν θες να κουμπίσεις το pH, γιατί είτε το στείλεις προς τη μία κατεύθυνση στην αλκαλική, είτε προς την όξινη, πάλι θα σου κάνει πέτρες οξαλικού ή ουρικού. Τι θέλεις, μπλοκ στην υπερουρικοζουρία. Σε αυτούς τους ασθενείς, εγώ προσωπικά. Θες pH? Όχι απαραίτητα. Θες 6, μόνο 2, 6, 8. Μόνο αν έχεις pH το οποίο είναι ψηλό. Δηλαδή, αν αυτός ο ασθενής έχει ένα pH 6, είναι σε μια αδιάφορη κλίμακα.
Αν έχει ένα pH 6,5, θα σου κάνει οξαλικό ασβέστιο, δεν την γλιτώνεις με τίποτα. Επομένως, μπλοκάρεις καταρχήν την υπερουρικοζουρία με αλοπουρινόλια. Αυτή είναι η δική μου τακτική. Αν δηλαδή δεν δίνω pH κυτρικά. Αν έχω pH στο 5, θα δώσω την κυτρικά ή μόνο. Αν έχω pH στο 5, ναι, θα δώσω κυτρικά. Βέβαια. Άρα εξαρτάται από το pH εννοείται. Ναι, ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Okay. Δηλαδή, η υπερουρικοζουρία μόνη τη, σαν μεμονωμένη διαταραχή, μπλοκάρεται με αλοπουρινόλι. Αν το pH σου παραμένει σταθερά όξινο. Έχει δηλαδή πάντως, και σταθερά γενικά είναι δύσκολο, όπως ξέρετε θέλει πολύ καλά, κυδρικά, ναι. Οξαλικό ασβέστιο με υπερουρικοζουρία είναι κάτω από 5,5 το pH. Κανόνας, για να σου βγάλει οξαλικό ασβέστιο με υπερουρικοζουρία. Όχι, είναι πάνω από 5,5. Στέλιο, πόσες υπερουρικοζουρίες έχεις δει με αλκαλικό pH. Πόσες υπερουρικοζουρίες. Είναι εξαιρετικά σπάνιο αυτό το πράγμα. Μπράβο, είναι εξαιρετικά σπάνιο γιατί πιο πολλοί από αυτούς τους ασθενείς ξεκινάνε τη διαταραχή τους με όξινο pH. Έχουν αυτό που λέμε ουρική διάθεση. Σωστά. Το pH τους δηλαδή είναι όξινο. Και κάποιοι από αυτοί έχουν και υπερουρικοζουρία. Όμως, σαν μεμονωμένη διαταραχή, επειδή αυτή παρουσιάζουμε εδώ, σαν μεμονωμένη διαταραχή, δεν μιλάμε για την ουρική διάθεση. Αν είχε τίτλο ουρική διάθεση διαφάνεια, δεν θα μιλούσα καθόλου. Αλλά μιλάμε για υπερουρικοζουρία μόνο. Σε αυτούς τους ασθενείς, αν το pH δεν είναι όξινο, δεν έχεις κανένα λόγο να δώσεις κυτρικά. Κανένα απολύτως. Ίσα-ίσα θα κάνεις κακό αν δώσεις κυτρικά. Θα το λύσουμε γιατί ουσιαστικά τα κυτρικά. Ναι, θα το λύσουμε. Πάντως, είναι γενικά οδηγίες βάσει των κατευθυντήριων. Έχω πολλές διαφωνίες με τα guidelines σε αυτό το κομμάτι. Ναι, λέω ότι δεν είναι, δεν είναι προσωπικές απόψεις. Προσπαθούμε να είμαστε. Τα είχαμε πει, κύριε Μητρόπουλε, πριν από 2 χρόνια, αν θυμάστε, με την αμφισβήτηση των guidelines λιθίασης, όπου τις είχα εκφράσει. Εδώ είναι καταγεγραμμένη και βιντεοσκοπημένη η παρουσίαση. Έχουμε αρκετές διαφωνίες. Είπαμε λοιπόν για το λιθορέν. Το λιθορέν είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ ωραίο σκεύασμα. Το μεγάλο κέρδος, εκτός από τη σύσταση, είναι αυτά εδώ. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ τον ασθενή μας στο να καταλάβει τι έχει και πώς θα το παρακολουθήσει. Τον εμπλέκουμε πλέον τον ασθενή μας. Πώς? Με αυτά εδώ τα στικάκια. Αυτά τα στικάκια λοιπόν μετράνε στα ούρα το pH και το μετράνε με εξαιρετική ακρίβεια. Η διαφορά του με το προηγούμενο σκεύασμα είναι ότι πλέον έχει γίνει πιο ακριβές με απόκληση μόλις 0,25. Επομένως ο ασθενής μπορεί να μετρήσει με σχετική ακρίβεια το pH του. Όταν το μετράει, πότε να του λέμε να το μετράει? Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, πριν, μετά? Όχι στα πρώτα πρωινά. Όχι στα πρώτα πρωινά. Σε 3 τυχαίες λήψεις την ημέρα. Εγώ έτσι τους λέω. Να το μετρήσουν για 2-3 μέρες τουλάχιστον και ανάλογα να παίξουν με τη δόση. Μέχρι να πετύχουμε τον στόχο του pH. Που ο στόχος του pH εξαρτάται από τι πέτρα έχουμε, τι ευρήματα έχει στα ούρα 24 ώρου. Εξαρτάται, δεν είναι κάτι δεδομένο. Είπαμε πριν για υδροχλωροθιαζίδη, ότι στην υπερασβεστιουρία πάνω από 300 χρειαζόμαστε πέρα των κυτρικών και υδροχλωροθιαζίδη. Η υδροχλωροθιαζίδη στην Ελλάδα υπάρχει σε αυτά τα 2 σκευάσματα, υπάρχει στο Diuren στα 25 mg, γενικά μπορούμε να το δώσουμε 1x1 ή 1x2 και υπάρχει και στο Moduritic μαζί με αμυλωρίδη, το οποίο περιέχει 50 mg. Επομένως θα το δώσουμε 1 φορά την ημέρα. Άρα ένα από τα 2 σκευάσματα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Επίσης μπορούμε να δώσουμε το γνωστό Flundex, δαπαμίδι, η οποία είναι ουσιαστικά ένα αντιπερτασικό θιαζίδι-like, το οποίο μπορεί να κάνει και αυτό τη δουλειά μας. Στρουβίτης. Ο στρουβίτης γενικά είναι μια απαιτητική πέτρα. Εμφανίζεται πολύ συχνά ως κοράλι, πλήρες κοράλι. Όπως ξέρετε, σχετίζεται με την. Υπάρχει συνήθως με μικρόβια, πρωτέα, κλεψιέλα, με το 5% των E. coli. Ο στόχος όταν έχουμε μια πέτρα στρουβίτη είναι να αφαιρέσουμε όλα τα ξένα σώματα, είτε αυτό λέγεται λίθος, είτε αυτό λέγεται πιχτήρι, καθετήρας κτλ. Όπα, συγγνώμη. Να αυξήσουμε την διούρηση, να προφυλάξουμε τον ασθενή μας και να πετύχουμε ένα pH 5,8 με 6,2. Μέχρι πολύ πρόσφατα δεν είχαμε, γενικά προτείνεται αν δείτε στα guidelines, η ελμεθιονίνη. Μέχρι πρότινος δεν είχαμε κάποιο σκεύμα στο οποίο μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για να προφυλαχτούμε σε περίπτωση που έχουμε λίθους στρουβίτη.
Πλέον η ίδια εταιρεία που παράγει το λιθορέν παράγει και το στρουβιρέν. Μπορούμε να το δώσουμε, αυτή την κάψουλα μπορούμε να τη δώσουμε είτε μία φορά, είτε δύο φορές την ημέρα, είτε τρεις φορές την ημέρα, πάλι στοχεύοντας σε ένα pH μεταξύ 5,8 και 6,2. Ακούσαμε λοιπόν πολλές φορές θα δώσουμε λιθορέν, θα δώσουμε στρουβιρέν, στόχος είναι να πετύχουμε αυτό το pH κτλ. Κατά τη γνώμη μου το pH είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος. Όταν πάμε να τακτοποιήσουμε τον ασθενή μας είτε με κυτρικά είτε με L-μεθιονίνη, θα πρέπει πάντα να στοχεύουμε στο pH. Ενδεικτικά μερικές τιμές, ουρικό οξύ για να φτιαχτεί θέλει κάτω από 5,5 pH, οξαλικό ασβέστιο κάτω από 5,8, μπρουσίτης 6,5 με 6,8, πατήτης πάνω από 6,8, στρουβίτης πάνω από 7,2. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την προφύλαξη, αν έχουμε λίθους στρουβίτη οξαλικού ασβεστίου ή φωσφορικού ασβεστίου, τότε ο στόχος όταν θα λαμβάνουμε πλέον αυτά εδώ τα σκευάσματα είναι να λέμε στον ασθενή μας ότι θέλουμε να πετύχουμε ένα pH γύρω στο 6, 5,8 με 6,2 θα ήταν ιδανικό. Να παίξει κάπου εκεί το pH του λοιπόν. Επομένως θα πρέπει να προσαρμόζουμε τη δοσολογία των κυτρικών ή του στρουβιρέν ανάλογα με το στόχο μας. Αν έχουμε λίθους ουρικού οξέως, για την προφύλαξη θα πρέπει να έχουμε ένα pH μεταξύ 6,2 και 6,8. Εδώ έρχεται αυτό που είπε ο κύριος Γιαννακόπουλος πριν με τα κυτρικά. Επομένως, αν είχαμε π.χ. ένα pH στο 5,5, θα πρέπει να στοχεύσουμε στο 6,2 με 6,8. Προφανώς, αν έχουμε ένα pH εκεί πέρα, να μην χρειάζεται καν κυτρικά. Αν έχουμε λίθους κυστίνη, πολύ απαιτητικά τα πράγματα. Ο στόχος θα πρέπει να είναι το pH μας να είναι από 7,5. Κάτι σημαντικό για την κυστίνη τώρα μου ήρθε. Θα πρέπει οπωσδήποτε να λέμε στους ασθενείς μας ότι θέλουμε αυξημένη διούρηση. Θα πρέπει οι ασθενείς μας να έχουν πάνω από 3,5 λίτρα διούρησης. Κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για αυτούς τους ασθενείς είναι να τους λέμε να βάζουν ξυπνητήρι το βράδυ. Είναι πολύ σημαντικό να ξυπνήσουν, να πιούν 2 ποτήρια νερό και να ουρήσουν. Ειδικά για τους ασθενείς της κυστινούριας. Επειδή λοιπόν όλα αυτά εδώ, ανάλυση του λίθου, ουρά 24 ώρου, κυτρικά, μέτρα pH, έλεγξε το pH. Όλα αυτά είναι δύσκολα και για τον γιατρό και για τον ασθενή. Οι εταιρείες προσπαθούν να φτιάξουν ένα τέτοιο πράγμα, το οποίο υπάρχει στο εξωτερικό και η εταιρεία που παράγει το λιθορέν στοχεύει αυτή τη στιγμή να το φτιάξει, το οποίο είναι ένα kit, το οποίο θα έχει μέσα ένα μπουκαλάκι για να σου αναλύσει την πέτρα, ένα δοχείο το οποίο θα βάλει μέσα ο ασθενής στα ούρα και θα σου στείλει πίσω το πόρισμα των ούρων 24 ώρου και θα έχει και μέσα και την θεραπεία σου. Θα έχει ένα πακετάκι με λίγα λόγια το οποίο θα μπορέσει να το δώσουμε στον ασθενή, να πάρουμε πίσω ό,τι σημαντική πληροφορία πραγματικά χρειαζόμαστε από αυτόν τον ασθενή, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τον παρακολουθήσουμε και να τον κουράρουμε όμορφα και καλά. Ευχαριστώ. Είμαστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Σφουγγαριστό. Ήταν μια ομιλία που μας διέγειρε αρκετά όλους. Ερωτήσεις, παρακαλώ. Θα ήθελα λίγο να σας επαναφέρω στην αρχή της ομιλίας σας που μας δείξατε δύο αξιονικές με τις μονάδες Χάουντσφιλ που μας είπατε ότι στη μία αξιονική ήταν διεδρικό οξαλικό ασβέστιο με 800 μονάδες και το άλλο. Υπάρχει κάποια τιμή στην οποία σας διαφοροποιεί στην αντιμετώπιση? Κάτω από 1,000 γενικά μπορούμε να προτείνουμε εξωσηματική. Προφανώς δεν είναι αυτός ο μόνος λόγος για τον οποίο θα στείλω εξωσηματική, αλλά μία από τις παραμέτρους την οποία λαμβάνω πάρα πολύ υπόψη είναι ότι αν η πέτρα μου είναι πάνω από 1,000 Hounsfield units, δύσκολα θα τη στείλω για εξωσηματική. Και μια άλλη ερώτηση, συγγνώμη που επιμένω. Εγώ είμαι ιδιώτης στην Καβάλα. Στην Καβάλα έχουμε μια μικρή κλινική όπου υπάρχει λιθοθρύπτης. Από την Ορεστιάδα μέχρι τη Δράμα, όταν παίρνω στα χέρια μου αξιονικές, νομίζω ότι τα τελευταία 4 χρόνια δεν έχω δει καμία που να αναφέρει τις μονάδες Κάουντσφιλ. Θα τις μετρήσετε εσείς. Ναι. Προφανώς. Έχω υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα και τζάπα, free, τα οποία μπορείτε να κατεβάσετε από το ίντερνετ. Σας λέω ένα τώρα, δεν έχω τη μάγκη μου. Radiant, π.χ. Deacon Viewer. Το οποίο είναι ένα free software, το κατεβάζεις. Οι αξιονικές μέσα έχουν Deacon αρχεία. Διαβάζεις την αξονική και μπορείς να μετρήσεις τα Hounsfield units μόνος και να τα δεις. Και επομένως να συμβουλέψεις πολύ σωστά τον ασθενή σου. Αυτό, συγγνώμη λίγο, αυτό που λέει, και εγώ το έμαθα πριν από κανένα δίμηνο περίπου, δεν το ήξερα, ότι πραγματικά από το CD που έχει μαζί μπορείς μόνος να υπολογίσεις μονάδες Hounsfield. Δεν χρειάζεται να υπολογίσει ο ακτινολόγος. Βέβαια είναι πιο εύκολο να πεις στον ακτινολόγο μέτρησέ τες μου.
Κατά τη γνώμη μου, θα διαφωνήσω με τον κύριο Γιαννακόπουλο, δεν το συνηθίζω, αλλά θα διαφωνήσω αυτό εδώ. Εγώ βλέπω πάντα την αξονική μόνος μου και πάντα θα μετρήσω μόνος μου. Γιατί τα harmful units μπορούμε να μετρήσουμε με δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι να βάλεις τον κέρσορα πάνω στην πέτρα, να τον κουνάς και από κάτω σου βγάζει μια τιμή. Η τιμή αυτή θα σου βγάλει λοιπόν την ανώτερη τιμή των Hounsfield. Ο δεύτερος τρόπος είναι να κάνουμε αυτό το ROI, δηλαδή να πιάσουμε μια σφαίρα που σου δίνει δικαίωμα το software, να τη βάλεις πάνω στο σημείο ενδιαφέροντος και να σου βγάλει το mean value, τα mean Hounsfield units, η οποία είναι πιο αξιόπιστη μέθοδος για να μετρήσουμε τα Hounsfield units. Εγώ λοιπόν μετράω πάντα το μέσο όρο των Hounsfield units, αν αυτά είναι κάτω από 1000 και όλοι οι υπόλοιπες παράμετροι που είναι σημαντικές για να κρίνουμε αν θα κάνουμε FKMP ή εξωσωματική σε έναν ασθενή είναι καλυμμένος, τότε θα το στείλω για εξωσωματική. Σε, πάνω, δεν θα... σε bone window ή σε κανονική λήψη. Σε κανονική απλόνη. Επειδή πολλές φορές έρχονται από παραπέμποντες γιατρούς για λιθοθρυψία και δεν έχουν μαζί τους αξονική, υπάρχει άλλο κριτήριο για να καταλάβω αν θα έχω επιτυχία ή όχι? Παραδείγματος χάρη έχουν μία νοκ μαζί τους. Η ακνεοσκαιρότητα του λίθου παίζει ρόλο αυτό? Εγώ εάν είναι καλή σπίτι, θεραπεία, και το θεωρώ λάθος πλέον, έτσι, συγχώρητο λάθος πλέον, με συγχωρείτε γι' αυτό, να κάνω την οποιαδήποτε θεραπεία σε έναν ασθενή χωρίς να έχω αξονική τομογραφία. Δεν μπορεί να κάνετε μια εξωσωματική επειδή έχετε μια νοκ. Θα συμφωνήσω με τον Σταύρο. Σταύρο, σε διακόψω και θα συμφωνήσω με τον Σταύρο αύριο που θα παρουσιάσουμε τα καλύτερα paper. Τα guidelines Αμερικάνικης Ουρολογικής Εταιρείας λένε αξονική τομογραφία non-contrast CT σε όλους τους αρρώστους που ετοιμάζεσαι να παρέμβεις. Σε όλους. Δεν ξέρετε πόσο μεγάλο είναι το εμφουντίβουλο. Αν είναι στενό το εμφουντίβουλο. Αν έχετε στένωση πυελωρητηρικής. Δεν ξέρετε. Τι να σας πω. Δεν ξέρετε πάρα πολλές παραμέτρους. Αν έχετε, ας πούμε, μια πέτρα σε άνω κάλικα. Τι θα κάνετε, θα κάνετε εξωσωματική? Γιατί δεν έχει πέσει τόσο καιρό από τη φύση και πιστεύετε ότι θα πέσει σπώντας την εσείς? Αν έχετε μια πέτρα π.χ. στον ανώτερο ουρητήρα, 5 χιλιοστά πέτρα, με 1300 Hounsfield units, είναι χάσιμο χρόνο. Καθυστερείτε τον ασθενή σας από τη θεραπεία. Αυτό. Συγγνώμη, με συγχωρείτε κύριε καθηγητά και τελείωσα. Δεύτερον, δεν παίρνετε πολύ σημαντικές παραμέτρους ό,τι αφορά τα γειτονικά όργανα. Με τρελαίνετε λιγάκι. Γιατί σήμερα με έχετε τρελάνει πολύ. Όλα όσα είπαμε είναι πολύ λογικά, πιστέψτε με. Και οι δύο είναι υπερβολικά λογικά. Υπερβολικά λογικά έως υπερβολικά παράλογα. Από το τελευταίο θα ξεκινήσω τώρα, διότι η εμπειρία μου των σχεδόν χρόνο αυτή τη στιγμή σαν εξεταστή στην Αθήνα μου έδειξε ότι το 90% αυτών που έρχονται να δώσουν εξετάσεις όχι μόνο δεν έχουν διδαχθεί, όχι μόνο δεν έχουν, αλλά δεν έχουν δει απεικόνηση. Και εκείνο που κάνω είναι απλά και μόνο τους δείχνω μία αξονική για να τους πω περίπου που να βγάζει μάτι 150 μέτρα μακριά. Και με κοιτάνε με το βλέμμα της αγελάδας για αυτή την ιστορία. Και εσείς μου λέτε αυτή τη στιγμή να έχω το πρόγραμμα αυτό στο CD, στο υπολογιστή. Όχι, ξέρω, CD. Δεν είναι πρόβλημα, κύριε Μητρόπουλε. Δόξα τω Θεώ. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το ξέρω πάρα πολύ καλά. Και το κάνουμε και στην κλινική μας, διότι είχαμε την τύχη να έχουμε έναν άνθρωπο που ασχολείται με υπολογιστές και κάποια δεδομένη στιγμή, όπως τους λέω, έχει μεγάλη πλάκα ότι μπορούμε να δούμε και τι χρώμα εσώρουχο φοράει σε αυτή την ιστορία. Και μου κάνανε επίδειξη. Εγώ σας λέω τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Αυτό είναι στο χέρι μας. Όλες οι κλινικές έχουν έναν υπολογιστή. Δεν είναι δύσκολο να το κατεβάσουμε και να το καταστήσουμε. Λίγο να έρθουμε στην πραγματικότητα. Τι συμβαίνει στην πραγματικότητα έξω αυτή τη δεδομένη στιγμή? Θέλετε να μου πείτε, εγώ το δέχομαι, είναι ότι ο ουρολόγος πρέπει να ξέρει την απεικόνηση. Άρα λοιπόν, θέλετε να βγούμε απ' έξω και τουλάχιστον να σας έχω συμμάχους, να μην με πυροβολούν, όταν με πυροβολούν που βάζω τις φωνές ότι κάποιος δεν μπορεί να διαβάσει μια απλή αξονική, πολύ απλή αξονική, ότι έχω δίκιο. Θέλετε να μου πείτε ότι έτσι είναι τα πράγματα? Πολύ ωραία, να το φωνάξουμε όμως. Αυτό να βγούμε έξω και να το φωνάζουμε.
ότι οι ουρολόγοι πρέπει να ξέρουν να διαβάζουν τις αξονικές. Δεν το ξέρω. Κύριε Μητροπουλέ, αυτό είναι ένα άλλο θέμα το οποίο εγώ θα συμφωνήσω ότι πρέπει να ξέρουν να διαβάζουν. Αλλά οι μονάδες Χάουνσφιλντ, σας λέω, πείτε στον ακτινολόγο σας να σας τις μετρήσει. Είναι τόσο απλό, δηλαδή μην το κάνουμε σύνθετο. Ας μου απαντήσετε ένα απλό πραγματάκι, γιατί πάλι μου είπατε περίεργα πράγματα τώρα για το ότι απεικόνιση θα πρέπει να κάνουμε σε όλους που πρόκειται να γίνει οποιαδήποτε παρέμβαση. Το ένταξε για guidelines. Ναι. Δηλαδή αυτά τα οποία έχουμε πει ότι το να συνδυάσουμε σε απλά πράγματα που έχουμε ένα υπερηχογράφημα που μας δίνει ικανοποιητικότητα της πληροφορίες και δεν μας δείχνει περίεργα πράγματα, έτσι το τονίζω, και μία απλή εκτινογραφία NOC, δεν έχουμε το δικαίωμα να προχωρήσουμε. Όχι. Αύριο το πρωί θα σας παρακαλέσω θερμά. Ακούστε με λίγο να μάθω. Δεν συντάσσομαι με τη μία ή την άλλη άποψη, αλλά σας παρουσιάζω και την άλλη άποψη. Αύριο το πρωί, στην παρουσίαση των καλύτερων δημοσίευσεων της χρονιάς, εγώ έχω το κομμάτι της λιθίασης. Θα σας παρακαλούσα θερμά, και είμαι σίγουρος ότι θα είστε εδώ, να είστε εδώ και μέσα στα τα άρθρα που θα παρουσιαστούν θα σας λυθούν απορίες που και εγώ ακόμα, που υποτίθεται πως παρακολουθώ το αντικείμενο, έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό. Και για την απεικόνιση και για όλα αυτά που σας είπα τώρα. Το πρόβλημα ποιο είναι, γιατί να μην ζητήσετε αξονική, να ζητήσετε υπέρηχο και NOC. Γιατί ζητάτε υπέρηχο κενό και όχι μια αξονική τομογραφία. Γιατί σε ένα ποσοστό τεράστιο θα μπορέσω να λύσω το προβλήματά μου και να προχωρήσω την οποιαδήποτε διαδικασία χωρίς να κάνω ούτε πράγματα τα οποία κοστίζουν, ούτε πράγματα τα οποία έχουν ακτινοβολία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Γιατί όταν μας λέτε σε όλους θα κάνουμε απεικόνιση, σε όλους θα κάνουμε ανάλυση λίθου, σε όλους θα κάνουμε μετά μεταβολικό έλεγχο, τα πράγματα γίνονται λίγο περίεργα. Γιατί θέλετε να πιάσετε την εξαίρεση. Ενώ ο κανόνας είναι εντελώς διαφορετική τη ιστορία. Είδατε από το Λονδίνο ότι οι άνθρωποι γλιτώσαν 250.000 pounds. Δεν είπατε όμως σε τι αριθμό αναφερόσασταν για αυτή την ιστορία. Να τα βάλουμε τα πράγματα σε τάξη. Χάρη, ένα λεπτάκι δώσουμε. Όχι, δεν είναι, δεν θέλουμε να πιάσουμε την εξαίρεση. Ίσα-ίσα. Ίσως τώρα το πήγαμε σε λίγο προχωρημένο επίπεδο. Όταν όμως λένε τα guidelines. Σε όλες τις παρεμβάσεις που μου δείχνετε, άμα αυτό είναι μια πολύ σπάνια ιστορία που συμβαίνει. Όταν τα guidelines λένε ότι πρέπει να κάνουμε ανάλυση λίθου ακόμα και στους πρωτοεμφανιζόμενους, ξέρουν τι λένε. Διότι ανάμεσα σε αυτούς, αγαπητοί συνάδελφοι, υπάρχουν και κυστηνουρικοί. Ξέρετε πόσους κυστηνουρικούς βλέπουμε εμείς που ασχολούμαστε με λιθίαση, που χρόνια χειρουργούνται και κανείς δεν μπήκε στον κόπο να κάνει μια ανάλυση του να δει ότι είναι κυστήνη. Και κανείς δεν μπήκε στον κόπο να δει σωστά μια απλή ακτινογραφία NOC για αυτή την ιστορία. Σε συνδυασμό μαζί με το υπερηχογράφημα. Κυστήνη αυτό. Η ανάλυση λίθου όμως, ας πούμε αυτό που λέμε μα σε όλους ανάλυση λίθου. Που μου βγάζει μάτι. Ναι. Θα το δω. Θα το δω. Σας θυμίζω λοιπόν ότι πέρυσι, τέτοια εποχή, εγώ σφάδαζα από ένα κολικό επάνω και δεν ήμουνα. Τι γίνεται. Ναι. Κάνατε ανάλυση λίθου, κάνατε ανάλυση λίθου. Όχι, βέβαια. Μπορεί να έχετε λυσουρικό οξύ και θα υποτροπιάσετε σύντομα. Βεβαίως ήταν απορικό οξύ, αλλά το ότι ήταν απορικό οξύ, τι έκανα. Έκανα μία απλή ακτινογραφία NOC που δεν φαινόταν απολύτως τίποτα και ένα υπερηχογράφημα που φαινόταν. Τι κάνει 9-9 ως τα κεραμίδια. Εγώ λέω συγγνώμη, η ακτινογραφία NOC δεν έχει την ευαισθησία. Το ξέρουμε όλοι ότι η ευαισθησία της NOC είναι πολύ χαμηλή. Δεν μπορούμε να πούμε τώρα με την NOC μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Εγώ λέω ήταν πάνω στην πλευρά, επιπροβαλόταν και τη χάσατε. Δεν φτάνει η ακτινογραφία NOC. Και δεν την έβλεπα στον. Και δεν έπαιρνα στοιχεία από το υπερηχογράφημα. Το υπερηχογράφημα όλες τις δείχνει. Παίρνει ταυτόχρονα και το ιστορικό ενός ανθρώπου και λες τι έχει. Κύριε Μητρόπουλε, σε αυτή την ιστορία, μήπως το ζαχαράκι σου ήταν λίγο ανεβασμένο και ταυτόχρονα είχε φάει τη μισή αργολίδα σε πορτοκάλια. Οπότε τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια ότι αυτό το πράγμα ήταν απορικό. Και κάτι, από εκεί και μετά. Θα να πω κάτι. Όσο ναι, όχι. Να πω κάτι. Ναι, ναι. Επιτρέπετε. Η αξία της αξονικής δεν είναι μόνο για αυτά που αναφέρετε, αν είχατε ουρικό οξέωση. Η αξία της είναι να κερδίσουμε και χρήμα και χρόνο και ενδεχομένως και επιπλοκές από τους ασθενείς που θεραπεύουμε για τη λιθίαση. Διότι, αν μία πέτρα, αυτό που με ρώτησε ο συνάδελφός μας, που ήταν πολύ εύστοχες όλες οι ερωτήσεις που έκανε, αν κάνετε μία NOC και ένα υπερηχογράφημα, δεν ξέρετε πόσο σκληρή είναι αυτή η πέτρα. Το πιο πιθανό σενάριο, αν έχετε μία πέτρα λοιπόν στο νεφρό, είναι να προστείλετε για εξωσωματική λιθοτυψία. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις θα χάσετε το χρόνο σας, θα χάσετε το χρήμα σας και θα ταλαιπωρήσετε τον ασθενή σας. Ο ασθενής σας θα χρειαστεί να χάσει δύο μεροκάματα να πηγαίνω έρχεται, να κάνει εξωσωματική, να ταλαιπωρηθεί ένα μηχάνημα κλέβοντας τη θέση ενός άλλου ασθενούς για έναν ασθενή ο οποίος τελικά θα καταλήξει στο χειρουργείο. Κάτι το οποίο θα μπορούσατε να το είχατε προλάβει κάνοντας μια αξονική τομογραφία. Δεύτερον, θα μπορούσατε να είχατε αυτό μια. Αυτό το πράγμα για να με πείσετε, θέλω δουλειά που να λέει. Ότι κοίταξε να δεις, κάνοντας αυτό και αυτό,
προοπτικά συγκριτικά, πετύχαμε οικονομία, πετύχαμε να διαλέξουμε την κατάλληλη ιστορία και εγώ δεν έχω δει στην βιβλιογραφία απολύτως τίποτα μέχρι τώρα. Και εδώ πέρα έρχομαι ξανά να αμφισβητήσω μερικά πράγματα που λέγεται εμπειρία στον πώς θα διαβάσει κανείς την απλή ακτινογραφία ΝΟΚ, αυτή την πολυτιμότατη εξέταση, για να βγάλει και συμπεράσματα και τη σκληρότητα και όλα τα υπόλοιπα. Στέλιος, το Σημανόγλιο τότε που έκανε ειδικότητα, έχετε και δημοσιεύσει πράγματα ακριβώς από αυτή την ιστορία. Ό,τι έχουμε δημοσιεύσει στο παρελθόν δεν σημαίνει ότι ισχύει και τώρα ή ότι ήταν σωστό. Διαρκώς βελτιωνόμαστε. Σαφέστατα. Αλλά θα παρακαλούσα θερμά, επειδή το αντικείμενο, το σημερινό θέμα ήταν κυρίως η γνώση της ίστασης των λίθων, να μην κολλήσουμε στην αξονική, εκφράσατε τις απόψεις σας. Εγώ θέλω να ρωτήσω στο ακροατήριο κάτι πάρα πολύ απλό. Από τη συνάδελφη, βγάζετε μία πέτρα σήμερα από έναν ασθενή σας. Πόσοι από εσάς τη στέλνετε για ανάλυση? Σηκώστε το χέρι σας, παρακαλώ. Δεν είναι ούτε η μισή. Και να ρωτήσουμε λίγο, σε τι ανάλυση θα τη στείλετε? Πού θα τη στείλετε για ανάλυση? Καλά, δεν μπορούν να απαντήσουν όλοι μαζί. Υποθέτω ότι δεν τη στείλετε. Θα τη στείλετε, σε ποιο εργαστήριο θα τη στείλετε? Τι θέλει να πει, πόσοι από εσάς τη στέλνετε σε ένα κοινό μικροβιολογικό εργαστήριο? Για σηκώστε το χέρι. Σε ένα συνηθισμένο μικροβιολογικό. Λίγοι. Πόσοι τη στέλνετε σε κάποιο εξειδικευμένο εργαστήριο που ξέρετε ότι κάνει κάτι διαφορετικό, κάτι πιο προχωρημένο? Ακόμα πιο λίγοι. Οι υπόλοιποι πού τη στέλνετε? Ας μιλήσει κάποιος που τη στέλνει. Πού τη στέλνετε, για πείτε μου λίγο. Πείτε μου. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να καταθέσω μια άποψη. Εδώ και ώρα θέλω να το πω, αλλά προφανώς τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Έχω τουλάχιστον θυμάμαι δύο papers. Το ένα το είδα στο Ιούλη του 2011, στο πρώτο συμπόσιο της λυθίασης, όπου ένα γκρουπ από το Λονδίνο είχε στείλει την ίδια πέτρα ή κομμάτια της ίδιας πέτρας σε πολύ διαφορετικά εργαστήρια για φασματογραφική ανάλυση. Και τα αποτελέσματα. Για ανάλυση είπατε? Φασματογραφική. Φασματογραφική ή φασματοσκοπική? Φασματοσκοπική, ultra. Α, infrared. Infrared, ακριβώς. Ναι. Ωραία. Και με αποτέλεσμα απογοητευτικά, με πολύ διαφορετικά αποτελέσματα για τη σύσταση του λίθου. Εντάξει, πάτε σε άλλο επίπεδο πάλι τώρα. Δηλαδή, το πόσο αξιόπιστο είναι το εργαστήριο. Αυτή την αξιοπιστία μπορούμε να αμφισβητήσουμε ακόμα και το PSA στα μικροβιολογικά. Αλλά ας πούμε ότι κάνετε ό,τι μπορείτε. Στην ερώτηση, ποιο στέλνει την πέτρα και πού τη στέλνει. Ναι. Γι' αυτό το λέω. Ωραία. Εσείς πού τις στέλνετε τις πέτρες? Εγώ δεν στέλνω τις πέτρες, δυστυχώς. Δεν τις στέλνω για ανάλυση. Εμείς αυτό προσπαθούμε να πούμε σήμερα. Ο κ. Φουγκαριστός αυτό θέλει να πει. Όχι. Δυστυχώς, καλά το έβαλε. Εγώ συμφωνώ. Ο κ. Φουγκαριστός προσπαθεί να μας πει ότι οι πέτρες πρέπει να στέλνονται για ανάλυση. Γιατί πιστέψτε με, πέρα από το οξαλικό ασβέστιο που είναι το συχνότερο, υπάρχει το ουρικό οξύ το οποίο μπορείτε να το προλάβετε, υπάρχει η κυστίνη που μπορείτε να την προλάβετε και φυσικά υπάρχει και ο στρουβίτης. Είναι τρεις κατηγορίες λίθων για τις οποίες μπορούμε άμεσα να κάνουμε κάτι προφυλακτικά. Για το οξαλικό να δεχτώ ότι είμαστε ακόμα σε δύσκολη φάση. Ουρικό, κυστίνη, στρουβίτης επιδέχονται προφύλαξης. Επομένως, το να μην στέλνετε μια κυστίνη ή ένα ουρικό είναι μεγάλο σφάλμα. Κατά την άποψη, όχι τη δική μου, παγκοσμίως. Λοιπόν, ένα είναι το θέμα της ανάλυσης του λίθου. Πρέπει να γίνεται σε όλους. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, έχουμε, δεν έχουμε εργαστήρια. Όποιος δεν έχει εργαστήριο και θέλει βοήθεια, ας έρθει να με βρει μετά να του πω που να τη στέλνει. Το δεύτερο κομμάτι που είπε ο κ. Φουγκαριστός είναι ο μεταβολικός έλεγχος. Αυτός δεν είναι απαραίτητος για όλους. Πραγματικά. Είναι απαραίτητος για αυτούς που υποτροπίασαν και για αυτές τις ιδιαίτερες κατηγορίες που έδειξαν. Αυτοί οι ασθενείς, αν αφαιθούν στην τύχη τους, θα σας έρχονται συνέχεια. Εκτός αν είναι επιθυμητό αυτό. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Εντάξει. Τώρα, για τα υπόλοιπα περί αξονικών κλπ., μπορούμε να συζητήσουμε κι άλλα, αλλά δεν είναι του παρόντος. Το μήνυμα είναι ανάλυση λίθου σε όλους τους ασθενείς και μεταβολικό έλεγχο στους υποτροπιάζοντες και σε αυτούς που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες. Αυτό θέλαμε να πούμε. Και διαιτητικές οδηγίες σε όλους. Και διαιτητικές οδηγίες βέβαια σε όλους. Εντάξει, εννοείται. Αυτό είναι το μήνυμα της σημερινής παρουσίασης ουσιαστικά. Ναι, γιατί έχει νάτριο. Νάτριο. Έχει νάτριο. Το νάτριο δεν το θέλουμε στους λιθιασικούς. Ναι, αν κάνει υπερνατριουρία θα σου κάνει υπερασβεστιουρία. Δεν το θες. Επιπλέον δεν είναι καθόλου εύπεπτη και εύγευστη, είναι δυσάρεστη. Εγώ δεν μπορώ να πιω μαγειρική σόδα ανακατεμένη, διαλυμένη σε νερό. Οι πιο πολλοί ασθενείς δεν μπορούν. Πάντως, συγγνώμη, μια τελευταία παρατήρηση. Για να συνταχθώ με εσάς για το θέμα της αξονικής, η δικιά μου εμπειρία είναι ότι στα περισσότερα μεγάλα νοσοκομεία του Λονδίνου, ο κολλικός στα επίγοντα ξεκινάει με αξονική. Πάντα. Σε όλα τα νοσοκομεία του δυτικού κόσμου. Εγώ θέλω να συμφωνήσω εν μέρη με τον καθηγητή τον κύριο Μητρόπουλο. Υπάρχει περίπτωση να χειρουργήσουμε πέτρα χωρίς να έχουμε όλες τις δυνατές πληροφορίες? Εγώ δεν το έκανα ποτέ. Δηλαδή, διαδερμική εύκαμπτη δεν μπορεί να μπει χωρίς αυτό το πράγμα.
Σου λείπουν οι ανατομικές πληροφορίες. Τώρα για τη διάγνωση, ναι. Για το θέμα, αυτά που είπατε, φυσικά έτσι είναι στα guidelines όλα αυτά. Στην πράξη όμως, ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτών των λήθων μπορεί χωρίς να αναλυθεί να βγει από έμεσα σημεία. Δηλαδή, δεν υπάρχει κανένας να μην πιστέψει όταν έχουμε ένα ακτινοδιαβγαστικό λίθο με pH 5 οτινού ουρικού. Δεν χρειάζεται να σου το τα λύσω. Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Όχι, αυτό το λες εσύ. Εγώ σου λέω ότι είναι ξανθίνη. Εγώ σου λέω ότι είναι ξανθίνη. Ξανθίνη είναι με ένα στα χίλια. Εγώ σου λέω ότι είναι λίθος. Περίμενε. Είναι λίθος ουρικού οξέως που προκλήθηκε από υπερουρικοζουρία και όχι από χαμηλό pH. Αλλά αυτό. Πώς. Δεν θα του κάνει μεταβολικό λίθο αυτόν τον άνθρωπο. Αυτή είναι μια πέτρα πίσω. Συμφωνώ μαζί σα, αλλά το ότι δεν υπάρχει εργαστήριο αυτή τη στιγμή να κάνει infrared σπεκτροσκόπηση. Ακούστε συνάδελφοι, αυτό διαφωνώ. Στην εργαστήρια υπάρχουν, στη Θεσσαλονίκη υπάρχει, η εικόνα που έδειξες πριν από συγκεκριμένο εργαστήριο, εγώ την εικόνα είδα και καταλάβω που είναι. Λοιπόν, υπάρχει η Θεσσαλονίκη, η Βόρεια Ελλάδα έχει εργαστήριο. Στην Καβάλα, στο ΤΕΗ, Γεωλογίας, έχουν τα πάντα. Εμείς εκεί στέλνουμε, κάνουμε και X-ray diffraction και ό,τι θέλετε. Πολύ ευχαρίστως, φέρετε μας πέτρα, σας πηγαίνουμε για ανάλυση. Στην Αθήνα υπάρχουν εργαστήρια με φασματοσκοπία υπερήθρων. Μην λέτε ότι δεν υπάρχουν. Βεβαίως, και στην Κρήτη έχουμε σχολείο. Υπάρχουν. Δεν ασχολούμαστε. Δεν ασχολούμαστε πολύ. Γι' αυτό δεν τις στέλνουμε. Όχι, δεν υπάρχουν εργαστήρια. Το μήνυμα δεν πρέπει, κατά τη γνώμη μου, δεν πρέπει να τρελαθούν εδώ οι άνθρωποι με αυτό το θέμα. Δηλαδή, θέλω να πω το εξής. Έχεις μια γενική ουρ με παθολογικούς κρυστάλλους κυστήνης. Οκ, τέλος, μπήκε διάγνωση. Θέλετε να το δείτε ότι είναι κυστήνη στο infrared, δείτε το. Θέλω να πω ότι είναι τόσο ακραίες. Σε διακόπτω πάλι. Όχι, εγώ πάλι διαφωνώ. Έχεις έναν ασθενή με λίθο κυστήνης. Ποιος σας είπε ότι οι ασθενείς με λίθο κυστήνης δεν έχουν συνυπάρξουσες μεταβολικές διαταραχές? Το ξέρετε ότι υπάρχει κυστήνη με οξαλικό ασβέστιο. Αυτό ο ασθενής. Έχω εγώ ασθενή με ουρικό οξύ. Αυτή η ασθενή. Να διαφοροποιήσουμε την τεχνική. Μα είναι άλλο πράγμα να έχεις κυστήνη αμυγή και άλλο να έχεις κυστήνη με οξαλικό ασβέστιο. Γιατί υπάρχει καμιά διαφορά στην πράξη. Βεβαίως έχει διαφορά. Δηλαδή, τι διαφορά. Τώρα μην αναλύσουμε λεπτομέρειες, θα πούμε άμα θες. Μην είμαστε ψέστη με αυτό το θέμα. Για το θέμα της αξονικής. Στο χειρουργείο, κανείς δεν θα βάζει το χέρι του που θέλει σοβαρά να το κάνει, χωρίς να έχει όλες τις ανατομικές πληροφορίες. Έτσι πιστεύω εγώ τουλάχιστον. Για το θέμα της ψυχής όμως. Και για την εξωσωματική. Και για την εξωσωματική, όχι τόσο στα Housefield. Ναι, και τα Housefield, αλλά έχουν σημασία οι ανατομικές πληροφορίες. Στο θέμα το άλλο, εξαιρετικά αν μπορούμε, έτσι πρέπει να γίνεται, αλλά ένα 80-90% καλές απαντήσεις, αξιόπιες απαντήσεις θα πάρουμε με ένα πιο απλό τρόπο. Αυτό θέλω να μείνει, κατά την άποψή μου. Κάτσε, εσύ μας είπες τώρα ότι στην διαδερμική θα έκανες εξωσωματική. Στην εύκαμπτη θα έκανες και στην εξωσωματική θα σ' άρεσε να ξέρεις μονάδες Housefield. Ποιους εξαιρείς επομένως? Πες μας ποιον βγάζεις έξω από την εξωσωματική. Η εξωσωματική πολύ λιγότερο. Ναι. Κατά τη γνώμη μου, και για το θέμα της ανάλυσης, εκεί επιμένω, ένα 80% πολύ αξιόπιστα με έμεσους τρόπους. Μα σε ποιον θα κάνετε εξωσωματική και όχι εύκαμπτη? Πώς θα το κρίνετε αυτό? Δηλαδή έχετε μια πέτρα ένα εκατοστό στην πύλο. Γιατί θα κάνετε εξωσωματική και όχι εύκαμπτη? Το αντίστροφο. Γιατί ποιο είναι το κριτήριο σου? Δεν είναι στα options των ασθενή, του συζητάτε πέρα για τα κατά και είναι both ok. Μα δεν είναι ένα από τα κριτήρια για τα οποία θα πρέπει να. Συγγνώμη, μία από τις παραμέτρους πολύ σημαντικές που θα πρέπει να ενημερώσετε τον ασθενή σας. Τι πιθανότητα έχει να σπάσει πέτρα? Είναι, βεβαίως, δεν διαφωνώ σε αυτό. Σημαντικότερο. Ναι, ναι, ναι. Αλλά μια πέτρα στην πύλη, αν δεν ξέρετε Housefield, δεν έχει νόημα. Δεν έχει κανένα νόημα. Αν η πέτρα σου είναι. Τα Housefield, το πρώτο πράγμα που πρέπει να ξέρετε. Αν η πέτρα σου είναι 1,5 εκατοστό. Αν έχω 1500 Housefield, θα κάνω εύκαμπτη. Δεν έχει νόημα να τον ταλαιπωρώ αυτό. Σωστό, σωστό. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Η εξωσωματική είναι πάρα πολύ σημαντική στην παρέμβαση. 500 ευρώ θα δώσει η ιδιωτικά για να κάνει μια εξωσωματική. Και μάλιστα να προσθέσω κάτι, κάποιοι για να πριν κάνουν εύκαμπτη θα βάλουν και ένα stand. Σωστό. Θα βάλουν ένα stand έτσι, για να του κάνουν ουρτηροσκόπηση ή ενδεχομένως να έχουν κάνει ήδη μια εξωσωματική. Θα βάλουν και ένα stand για να το ετοιμάσουν και θα κάνουν την τρίτη προσπάθεια. Δηλαδή θα σπάσουν μια πέτρα ένα εκατοστό στην πίελο. Έχει δίκιο. Δεν είναι. Καλύτερα να κάνεις μια αξονική. Έχει δίκιο. Και εγώ μια αξονική θα έκανα δηλαδή. Και για να μην πανικοβαλόμαστε λίγο με την ακτινοβολία, μια low dose για BMI κάτω από 30 είναι ίσο με 3-4 knock, τις οποίες ο ασθενής θα τις φάει εν τέλει μέχρι να κάνει την αξονική του. Λοιπόν, να το κλείσουμε γιατί έχουμε, νομίζω, ξέρω ότι το θέμα φούντωσε για τα καλά. Έχει περάσει, φούντωσε. Πάρα πολύ, ναι. Εγώ αυτό που θέλω είναι δύο πράγματα. Πρώτον, να μεταφέρω την απολογία του Ανδρέα του Σχολαρίκου. Ευτυχώς που δεν ήταν γι' αυτό, δεν θα τελειώνουμε ούτε αύριο. Ο οποίος αυτή τη στιγμή ελπίζω να ακούσει και τη συζήτηση αυτή, γιατί δουλεύει στα guidelines που προσκλήθηκε τελευταία στιγμή και έπρεπε να πάει και φυσικά. Εγώ ήμουν αυτός που τον όθησα για να πάει και δεν είναι μαζί μας. Αλλά αυτό που θα ήθελα είναι όλα αυτά που ωραία το πηγαίνατε, αρχίζετε να μας ξεκαθαρίσουν και μετά μας τα κάνατε όλα. Εμείς προσφερόμαστε να σας φιλοξενήσουμε
να καθίσετε να σας κλειδώσουμε κάπου, να σας εξασφαλίσουμε φαγητό κτλ. Να τα βρείτε μεταξύ σας ή της λυθίασης και να μας βάλετε λίγο πάνω σε αυτό σαν μαγιά που παρουσίασε ο Σταύρος, να το τροποποιήσετε λίγο, να έχουμε λίγο έναν αλγόριθμο που δίνουμε το ένα, που δίνουμε το άλλο, έτσι, και ας χάνουμε, γιατί τι γινόταν μέχρι τώρα, σε όλους δίναμε κυτρικά, έτσι, επειδή ήρθαν τα κυτρικά δίναμε σε όλους ό,τι και να είχε, έτσι, αυτό ήτανε, γι' αυτό ξανάβαλα εγώ το θέμα. Για να αρχίσουμε να τα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, να μάθουμε τα πέντε πρώτα βήματα. Όταν έχουμε μια πέτρα οξαλικού ασβεστίου με ένα pH στο 5 και αρχίζουμε και δίνουμε κεντρικά τύφλα, υπάρχει περίπτωση ο ασθενής μας να ανεβάσει pH στο 7 και να κάνει φωσφορικό ασβεστίου αύριο. Επομένως δεν έχει νόημα να δίνουμε τυφλά τα κεντρικά μας. Είναι απαραίτητο να μετράμε το pH στα πέντε. Εγώ να κλείσω, επειδή έχουμε περάσει την ώρα από την άλλη, θα κλείσω μόνο με ένα σχόλιο. Γενικά στην ιατρική, γενικά στη ζωή, όταν κάτι δεν το ξέρεις, το αποθείς. Και όσο το αποθείς, τόσο δεν το ξέρεις. Είναι ένας φαύλος κύκλος που πρέπει να σπάσει κάποια στιγμή. Ο καλύτερος τρόπος για να το σπάσετε στο θέμα αυτό είναι να αποφασίσετε όσοι θέλετε και όσοι ενδιαφέρεστε, να καθίσετε να διαβάσετε μερικά απλά πράγματα για τη λυθίαση. Μόλις τα διαβάσετε, θα δείτε πόσο πιο απλό είναι από όσο κανείς νομίζει όταν τα ακούει. Και όταν αρχίζεις και τα μαθαίνεις. Και τα καταλαβαίνεις και αρχίζουν να σε ενδιαφέρουν. Εγώ πιστεύω ότι είναι καθαρά θέμα εκπαίδευσης και τίποτα περισσότερο αυτή η ιστορία. Δεν είναι τόσο δύσκολη. Αν εμείς τα ξέρουμε, μπορείτε να τα μάθετε κι εσείς, είναι βέβαιο. Σας ευχαριστώ πολύ.